Κυρίες και κύριοι, έχουμε τον κύριο Σόρα στην γραμμή μας. Κύριε Σόρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, σε όλους τους συνέλληνες. Κατακτικά εδώ, να ξεκινήσω εγώ να σας ρωτήσω κάτι που θέλω. Με ακούτε, κύριε Σόρα? Ναι, σας ακούω. Με λίγες διακοπές, ναι. Με λίγες διακοπές. Θα ήθελα, έτσι ξεκινώντας με αισιοδοξία, τι έχετε να μας πείτε για το καινούριο έτος που μπήκε. Τι έχουμε να περιμένουμε? Εγώ θα ξεκινήσω έτσι. Έχουμε να περιμένουμε όλα αυτά που θα κάνουμε, όλα αυτά που θα φτιάξουμε, για όλα αυτά που έχουμε εργαστεί και θα απολαύσουμε τα αποτελέσματα, και σαφώς η μάχη θα είναι πιο μεγάλη το 14. Όμως θεωρώ ότι έχουν φτάσει τα πράγματα σε ένα τέτοιο επίπεδο που το 14 είναι οι τελικές ευθείες και για την Ελλάδα και για την Κύπρο αλλά και για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει οριμάσει η ώρα, συνέχεια οριμάζει ο κόσμος. Είναι όλα αυτά που έχουν συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία όχι μόνο μας έχουν βαρύνει, αλλά μας έχουν εξοντώσει, μας έχουν δυναστεύσει, και είναι η ώρα η οποία έχει οριμάσει όλο αυτό το κλίμα, όπου θα πρέπει οι άνθρωποι και δι' οι Έλληνες να πάρουν στα χέρια τους και τις χώρες, έχουν λιδωρήσει δηλαδή πάνω σε αυτές τις χώρες, έχουν κάνει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και τώρα είναι η ώρα που πρέπει, και έφτασε, έχουν τελεστεί όλα αυτά τα δικήματα, που οι χώρες μας και οι άνθρωποι των χωρών θα πρέπει να καταλάβουν τι έχει γίνει και να σταματήσει όλο αυτό το παραλήρημα και όλο αυτό το, η δυναστεία, άμα το θέλετε, η σκλαβιά, άμα το θέλετε, και όλα τα δεινά, και θα πρέπει να λειτουργήσουν οι χώρες κάτω από ανθρώπινες επιθυμίες, άμα το θέλετε, για μια σοβαρή δημοκρατία, ελευθερία, με αξίες, που όλα αυτά τα χρόνια οι αξίες έφυγαν από κοντά μας. Κατάφεραν με παντού τρόπους να τις διώξουν αυτές τις αξίες. Δυστυχώς έχουν χαθεί οι αξίες, κύριε Σόρα. Δυστυχώς. Μα ήδη έχω πει ότι αν δεν μπούμε σε ένα αξιακό σύστημα που όλα αυτά έχουν ξεφανιστεί, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Κανένας μας. Σήμερα όλοι μιλάνε για ατομική ελευθερία. Φτιάξαμε όλοι μας μάθαν ότι έπρεπε να φτιάξουμε πολύ μικρούς μικρόκοσμους. Όλοι λοιπόν είχαν φτιάξει μία μικρή στοά. Οι δικηγόροι είχαν φτιάξει τη δικιά τους στοά. Ο καθένας είχε φτιάξει τη δικιά του στοά, ο οικονομολόγος τη δικιά του στοά, και έτσι από σπίτι σε σπίτι υπήρχε ένας πολύ μικρό κόσμος που μέσα σε αυτόν ζούσαμε. Δεν φαντάζομαι, δηλαδή ειδικά στην Ελλάδα το ζήσαμε και το αναγνωρίζουμε σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος, ότι δεν φαντάζονταν οι Έλληνες ότι υπάρχουν αδερφές ψυχές πιο μακριά από τον ομό τους, πιο μακριά από την πόλη τους, που μπορούν να επικοινωνήσουν, που μπορούν να μιλήσουν, να νιώσουν το ίδιο, την ανάγκη, ότι νιώθουμε το ίδιο, και ότι δεν μπορούσαν να φανταστούν ποτέ ότι όλη η Ελλάδα είναι μια οικογένεια. Υπάρχουν Έλληνες με πολύ καλά μυαλά, με πολύ καλές πένες, άνθρωποι με πάρα πολύ μυαλό, νόηση, διανόηση. Δεν φανταζόταν ποτέ οι Έλληνες ότι υπάρχουν τα αδέρφια τους εκεί έξω. Απλά είτε υπήρχε ένα χαζοκούτι, αυτά τα κανάλια τα οποία ενένε του λαού τα είχαν υποκατοχή, ότι αυτή είναι η πραγματική Ελλάδα. Οι σαχλοί που βγαίνουν, οι ανόητοι που σε διοικούν, νομίζω ότι αυτά είναι τα μυαλά και δεν υπάρχουν άλλα. Όμως υπάρχουν πάρα πολύ καλά μυαλά, υπάρχουν πολύ καλά ελληνικά αισθήματα, αν το θέλετε, ένα πολύ καλό DNA το οποίο δουλεύει, λειτουργεί. Βγήκε λοιπόν το μυστικό των μυστικών έξω, όλοι συναντιούνται, μιλούν γι' αυτό, και οι Κύπροι το ίδιο θεωρώ, ότι σιγά σιγά στην Κύπρο θα μπει στη λειτουργία όλο αυτό το σύστημα, να καταλάβουν οι Κύπροι τι τους έχει συμβεί και γιατί έγινε κάτι τέτοιο μέσα σε δικό τους κράτος. Τους κλέψανε τα λεφτά, τους πήραν τις καταθέσεις, τη μία τους λένε όλα καλά πάνε και μετά τους διαλύουν τα πάντα, τους διέλυσαν την οικονομία, το κράτος, και κοιτάνε να χωρίσουν και την Κύπρο σε τέσσερα κομμάτια, έτσι. Έχουμε πολύ μεγάλη αποδοχή στην Κύπρο, κύριε Σόρα, όπως ξέρετε, πηγαίνουμε από πόλη σε πόλη και μιλάμε, έτσι. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αποδοχή του κόσμου, και πιστεύω τώρα, γιατί σταματήσαμε λίγο με τις γιορτές, από τελειώνοντας οι γιορτές, πιστεύω ότι θα έχουμε πιο μεγάλη αποδοχή εδώ στην Κύπρο, και θα πω και κάτι αυτό, ότι έχουμε και τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν, παράληψη δικιά μου από την αρχή, είναι το Ράδιο Γκιόνις από την Κοζάνη, το Ραδιόνιος από την αρχαία Ολυμπία,
στο Ράδιο Άρτα, ο Θανάσης Παπαθανασίου. Είναι τα μεσηνιακά νέα, ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Ανατολίτης και το Ράδιο Γαλαξίας από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, κύριε Σωρά. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά, ευελπιστούμε να γίνουν πολύ παραπάνω. Όλοι οι συνέλληνες σε όλο τον κόσμο, εγώ δηλαδή που έχω γυρίσει σε τόσες χώρες, ο ελληνισμός είναι αρκετά ενημερωμένος, αλλά όχι μόνο ο ελληνισμός, αλλά και οι Αμερικανοί είναι ενημερωμένοι. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά μυαλά, άνθρωποι που ξέρουν τι συμβαίνει. Σήμερα μπορώ να πω στους συνέλληνές μου ότι ενώνονται και ξένες δυνάμεις, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούσαν τον κατεστημένο, κάνανε, αν το θέλετε, πολεμούς, αν το θέλετε, αντίθετα στον άνθρωπο, χωρίς να το ξέρουμε. Είναι αυτό που έχω πει πολλές φορές, πράκτορες και μεγάλοι πράκτορες παγκόσμιοι, νόμιζαν ότι αυτό που κάνουν είναι για την ελευθερία, την παγκόσμια ελευθερία, για τον άνθρωπο, όμως είδαν στο τέλος τι ακριβώς και πώς δουλεύει το βρώμικο σύστημα, όλα αυτά τα χιδαία πράγματα που άρα είναι παγκόσμιο, κύριε Σωρά, έτσι, το πρόβλημα. Βεβαίως. Να σας πω κάτι, κοιτάξτε. Σας είπα ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη οργανωμένη οργάνωση, να την πω οργανισμό, να το πω, και άνθρωποι πολύ φωτισμένοι, οι οποίοι είναι δίπλα μας. Άνθρωποι οι οποίοι μπορώ να πω ότι έχουν και ελληνικό DNA ή αν το θέλετε ελληνική κουλτούρα, τουλάχιστον πάρα πολύ κοντά στα δικά μας. Ξένοι, οι οποίοι είναι Γερμανοί, είναι Εγγλέζοι, είναι Αμερικάνοι, είναι Νοτιολατίνοι, είναι Νοτιοαμερικάνοι. Αφρικάνοι, άμα το θέλετε. Μπορώ να σας πω ότι και στη βαθιά στην Ασία έχουμε, αν το θέλετε, υποστηρικτές και μιλάμε για αρχηγούς κρατών, όπου είναι μαζί μας σε αυτόν τον πόλεμο, μπορεί να μην μπορούν να εκτεθούν πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλές συντεταγμένες που τους κρατάνε στην ευθυγράμμιση ακόμα την παλιά. Όλο αυτό όμως θα σπάσει και πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος πάρα πολύ. Και στην Ελλάδα αλλά και στον παγκόσμιο ιστό, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει. Άρα μιλάμε για μεγάλη αισιοδοξία, κύριε Σωρά. Βεβαίως μιλάμε για μεγάλη αισιοδοξία. Όμως δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Κοιτάξτε, εμένα δεν μου αρέσουν οι κουβέντες, ούτε οι μελλοντολογίες, ούτε να βγάζουμε, ξέρετε, να έρχονται δυνάμεις. Η δύναμη ανήκει σε εμάς. Αυτό που κάνουμε και αυτό που θα επιλέξουμε να κάνουμε, αυτό θα μας χαρακτηρίσει. Τη νίκη θα μας τη δώσει καθαρή. Αυτό που θα πολεμήσουμε εμείς και αυτό που θα κάνουμε πολύ συλλογικά και οργανωμένα είναι αυτό που λέω τελικά, αφήστε την ατομική ελευθερία και μπείτε στην κοινωνική ελευθερία. Έχει να κάνει με ένα κοινωνικό σύνολο που πρέπει να λειτουργήσει σαν οργανισμός. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε Έλληνας είναι ένα κύτταρο του ελληνισμού και θα πρέπει ο ελληνισμός να δουλέψει σαν φορέας, δηλαδή σαν ένας οργανισμός. Άρα όλοι θέλουν να καταλάβουμε ότι είναι κύτταρα και το κάθε κύτταρο χρειάζεται. Αν ένα κύτταρο αρχίσει να αρρωσταίνει, αρρωσταίνει όλο το κορονοϊό. Σήμερα όλος ο ελληνισμός έχει αρρωστήσει και έχει παραδοθεί, γιατί το κύτταρο ένα-ένα έφευγε μόνο του και κοίταγε την ατομική του ελευθερία. Θα πρέπει πρωτίστως να κοιτάξουμε την κοινωνική μας ελευθερία και το συλλογικό κομμάτι. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε να βγούμε από το τέλμα και να δώσουμε ένα τέλος σε όλη αυτή την αληθεία, την αηδία, σε όλο αυτό το σκοτάδισμο και σε όλη αυτή την αυτοκτονία, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να αυτοκτονούμε, γιατί έχουμε τα πάντα. Ξέρετε ότι τα κράτη είναι δικά μας, τα συντάγματα είναι δικά μας, όλα απορρέουν από το λαό. Ακόμα αν το θέλετε και στις μοναρχίες, ο λαός είναι αυτός που κρατάει τον μονάρχη ή τον τελειώνει, τον βγάζει από τη θέση του. Που σημαίνει, οι Κύπροι τώρα λοιπόν έχουν μια πολύ καλή δημοκρατία και στη δημοκρατία τους απάνω γύρω στα 5.000 άτομα εκμεταλλεύονται και καπηλεύονται όλο αυτό το κράτος. Δεν είναι πάνω από 5.000 άτομα τα οποία είναι εγκάθετα, πολύ προδοτικά, τα οποία πρέπει να τα απομακρύνουν. Στοχευμένα έχουν πάρει αυτές τις θέσεις. Ποτέ δεν είπαν αλήθεια σε αυτά που κάνουν και σε καμία κίνηση. Αν βλέπετε και τα κανάλια σας πώς λειτουργούν. Προχτές είδα και ένα δημοσίευμα στην Κύπρο του κυρίου Ιγναντίου. Αυτό το άτομο δεν είναι καν Κύπριος. Προσωπικά ντρέπομαι που μπορεί να έχει και ελληνικό όνομα, αν και δεν ξέρω ελληνικό, το Ιγναντίου δεν είναι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε κι εσείς Κύπροι για αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος παραμένει στην οάση του και σας λέει τα υποτιθέμενα νέα. Ο οποίος βγάζει οτιδήποτε στον αέρα, χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα. Έτσι. Παρακαλώ, τον προκαλώ να βγει οπουδήποτε θέλει, με παρουσίαση κατευθείαν δηλαδή. Τον προκαλώ τον άνθρωπο, αν θέλει κάποια στιγμή, να πάμε σε μια εκπομπή, να μας πει τι ακριβώς έργο παριστάνει. Και εδώ στο σταθμό μου, εάν θέλει, μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή. Τι ακριβώς παριστάνει. Βγαίνει λοιπόν και κάνει ένα δημοσίευμα, θα μου πείτε τώρα. Ξέρετε ότι κάθε δημοσίευμα που είναι στοχευμένο, έχουμε δικαίωμα να κάνουμε απομίμηση μέχρι αγωγή. Κάποια στιγμή θα κάνουμε πρέπει να έχουμε μια βιομηχανία μηνύσεων. Μιλάει όμως, και με ονόματα όμως, κύριε Σωρά, έτσι. Αυτό δεν είναι όμως. Δεν έχει σημασία. Ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου, κοιτάξτε, όταν χάσει το σεβασμό στον εαυτό του ή σε αυτό που κάνει. Έτσι. Δηλαδή έχει σημασία, δηλαδή δεν έχει εργασία. Ο άνθρωπος έχει δουλειά, είναι δούλος. Δεν έχει εργασία, δεν εργάζεται πάνω στην φωτογραφία. Με αποτέλεσμα μπορεί να βγάλει, να στοχεύει ονόματα και να λέει ό,τι θέλει. Και ιδιαίτερα να σημαδεύει ονόματα. Για ποιο λόγο σημαδεύει, ποιον άνθρωπο σημαδεύει.
σημαδεύει ανθρώπους εδώ, οι οποίοι έχουν... Ποιον δηλαδή, ποιον σημαδεύει. Θα σας πω, την κυρία Παπαδοπούλου που όλοι θυμόμαστε, η κυρία Παπαδοπούλου είχε αγγίξει το θέμα και ήταν θετικό. Η κυρία Παπαδοπούλου, κυρία Μάναντε, δεν άγγιξε το θέμα. Η κυρία Παπαδοπούλου έκανε το αυτονόητο. Και αν μου θέλετε, το έκανε με περιέργεια. Τι έκανε η κυρία Παπαδοπούλου? Το αυτονόητο. Της δόθηκε ένα χαρτί από τη Δίκη τη Χαραλάμπους, η οποία ήταν η υπογραφή του έθνους. Προσέξτε, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ξέρετε, πολλοί λένε, η Νέα Ζηλανδία ερώτησε και εκείνα και τα ζώα, θα έλεγα ζώα, τα ζώα από τους ανεξάρτητους Έλληνες, την πρεσβεία της Νέας Ζηλανδίας στην Ιταλία. Πρέπει λοιπόν να ξέρουν πώς λειτουργεί το κάθε κράτος, πώς λειτουργεί η ΟΗΕ και τι δικαιώματα έχουν τα έθνη και τα κράτη. Εδώ θα ξαναμπώ σε μια, βέβαια που να το ξέρει ο άνθρωπος, απλά είναι πολιτευτής. Ο κάθε πολιτευτής, είτε από χωριό, είτε ανόητος, είτε αμόρφωτος, απλά λέει ότι του δίνει γραμμή το κόμμα και δεν ξέρει τι του γίνεται. Γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει πολιτευτής. Ή τουλάχιστον θα έπρεπε να έχει το σεβασμό στον εαυτό του, να πει ότι αφού δεν το ξέρω, καθίστε να το ψάξω, καθίστε να ρωτήσω και πριν να ανοίξω το στόμα μου. Θα έπρεπε να ξέρουν λοιπόν ότι ο ΙΕ αναγνωρίζει πρώτα τα έθνη και μετά τα κράτη. Κράτος γίνεσαι όποτε γουστάρεις. Δηλαδή, φτιάχνεις ένα κράτος και μαζεύεις λοιπόν τους υπηκόους σου, θα έλεγα. Γιατί δεν είναι καν citizens. Που σημαίνει λοιπόν να ανοίγει κάποιος ένα κράτος. Εγώ αύριο μπορώ να ανοίξω ένα κράτος, αν θέλετε, από τη δυνατότητα. Και έχω να πάω σε ένα άλλο κράτος να μου δώσει ένα κομμάτι γης, το οποίο είτε θα το πληρώσω, είτε θα μου το χαρίσει, θα μου πει πάρτο. Το οποίο θα πρέπει το συμβόλαιό μου να είναι για 800 άτη. Εάν έχω ένα τέτοιο συμβόλαιο, φτιάχνω ένα κράτος με δικό μου σύνταγμα, τα πάντα, constitutions, ό,τι θέλω. Και αρχίζω λοιπόν και πρέπει να βάλω μέσα ανθρώπους. Αυτούς τους ανθρώπους θα τους προσκαλέσω από κάπου. Τώρα το ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει με το έθνος και έχει να κάνει με το κράτος. Οι Μάοροι είναι έθνος, κύριοι, και έχουν κερδίσει δικαστήριο, το οποίο είναι ευαίσθητο του ΟΗΕ και είναι έθνος. Είναι 297 φατριές, έχουν τη δικιά τους γη πάρει, έχουν ήδη στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας. Η Νέα Ζηλανδία λοιπόν ήταν εκεί πέρα από Μεγάλο Αλέξανδρο και πριν το Μεγάλο Αλέξανδρο. Δεν βρήκανε τον τροχό οι Εγγλέζοι που πήγαν ένα μάτσο Εγγλέζοι στη Νέα Ζηλανδία και φτιάξανε μια χώρα. Εμείς δηλαδή έχουμε και ένα μνημείο στην Κρήτη, το οποίο είναι τον Μάορι. Για τους πεσόντες μιλάτε. Σωστά, αλλά είναι τον Μαωρί, δεν είναι Νεοζηλανδών. Αν και το θέλετε, η Νέα Ζηλανδία είναι τον Μαωρί. Είναι αυτόχθονες οι άνθρωποι. Δηλαδή τώρα το ότι πήγανε κάποιοι Εγγλέζοι και μετά μεταναστεύσανε άλλες, αν το θέλετε, φυλές ανθρώπων, το οποίο φτιάξανε μια κοινωνία, το δεχόμαστε. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε και το έθνος των Μαωρί. Εμείς μιλάμε με το έθνος των Μαωρί, όπου είναι η αυτόχθονος λαός της Νέας Ζηλανδίας και χρηματοδοτήσαμε το έθνος των Μαωρί επειδή έχει δικιά του γη με 50 δισεκατομμύρια. Δεν κόβει κανένα το δικαίωμα να χρηματοδοτήσει ένα έθνος. Δηλαδή αύριο οι Κούρδοι που δεν έχουν κράτος είναι έθνος οι άνθρωποι. Αυτά θα μάθουν μερικοί βοσκοί πολιτευτάδες. Οι Κούρδοι είναι έθνος ή μήπως δεν είναι? Μα ο Τούρκος, έχω πει ότι δεν υπάρχει. Ο Τούρκος στα τουρκικά είναι γάιδαρος και δεν υπάρχει όνομα. Ο Τούρκος έρχεται να εμφανιστεί, πριν δηλαδή την Τουρκία τη λέγανε Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για όποιον γνωρίζει. Γι' αυτό να μην γίνεται πολιτικός, να γίνεται βοσκός. Άρα λοιπόν η Τουρκία δεν λεγόταν Τουρκία. Όλο αυτό το κράτος, αν το θέλετε, που δημιούργησαν οι Χαζαρομογόλοι μαζί με τους Εβραίους, γι' αυτό οι Τούρκοι ήταν μαζί με τους Εβραίους πάντα. Δεν σας κάνει εντύπωση? Δεν είχαν κράτος οι Εβραίοι γιατί δεν θέλανε τα ζώα. Αλλιώς θα πήγαινε ένα κομμάτι γύρω να το πάρουν, να το φτιάξουν. Αλλά τουλάχιστον είχαν φτιάξει την Τουρκία. Η Τουρκία είναι Χαζαρομογόλη, αδέρφια των Εβραίων. Με αποτέλεσμα, η Τουρκία λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μάλιστα. Πότε ξεκινάει η Οθωμανική Αυτοκρατορία? Γιατί είχαμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, η οποία είναι πάλι Ρωμαϊκή, μέχρι το 1453. Μερικά χρόνια λέγεται Οθωμανική Αυτοκρατορία και Τουρκία λέγεται τα τελευταία 150 χρόνια. Πότε έγινε τα παιδιά η Τουρκία? Και η τουρκική γλώσσα, αν θέλετε να ξέρετε, δεν είναι πάνω από 120 ετών. Η τουρκική γλώσσα τους τη φτιάξανε. Είναι εύκολο να φτιάξουμε μια γλώσσα. Μην απορείτε λοιπόν που μπορούμε να φτιάξουμε μια γλώσσα. Αύριο το πρωί λοιπόν παίρνουμε τα ελληνικά που ποτέ δεν θα τα πειράξουμε, αλλά απλά φέρνω ένα παράδειγμα, ή παίρνουμε τα αγγλικά και αλλάζουμε τις συλλαβές, την πρώτη δεύτερη και την πρώτη τελευταία. Έτσι λοιπόν φτιάχνουμε μια καινούργια γλώσσα και την ονομάζουμε όπως θέλουμε. Φανταστείτε τη γλώσσα μας ανάποδα, αρχίζουμε και λέμε αυτά τα ελληνικά τα καινούργια ή τα γκρίνγκλις. Άρα λοιπόν στείλουν μια γλώσσα λοιπόν την τουρκική, η οποία τουρκική γλώσσα δεν μιλιόταν παλιά. Δεν έχει ιστορία η τουρκική γλώσσα, να μας το πούνε λοιπόν. Από ποια είναι η ιστορία και το βάθος της τουρκικής γλώσσας? Η οποία είναι τουλάχιστον 150 ετών που την τρέξανε γρήγορα
Πρώτη γενιά είναι 25 έτη, η δεύτερη γενιά είναι καθοριστική, η τρίτη μπήκε στα πανεπιστήμια. Δηλαδή στα 75 χρόνια καθορίζεις γλώσσα μιανού λαού. Και άμα θες τη μιλάς. Είναι όπως το λέτε κύριε Σώρα. Και να μην ξεχνάμε Συγγνώμη τώρα να καταλάβουμε. Ελληνικά μιλάγανε σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αν το θέλετε, γιατί όλη αυτή είναι Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Βυζαντινή Αυτοκρατορία από το Βίζα, έτσι, όχι από ελληνικό όνομα, εν πάση περιπτώσει. Η Κωνσταντινούπολη ήταν το Κωνσταντίνο, δεν είναι το ελληνικό όνομα. Ναι, ναι. Ενώ είναι Ελλάδα, ενώ είναι Ιωνία. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μείνω εκεί πέρα λοιπόν. Η τουρκική γλώσσα καθορίστηκε, τους τη φτιάξανε λοιπόν τη γλώσσα, την τρέξανε στα πανεπιστημιά τους και τα χρηματοδοτήσανε και φτιάξανε την τουρκική γλώσσα, η οποία ομιλείται σε λαούς όπως η Τουρκία μέσα έχει Έλληνες, γύρω στα 15 εκατομμύρια όπως έχουμε εμείς δει δηλαδή. Μπορεί να κάνω και λάθος, να είναι παραπάνω, είναι Κούρδοι. Ναι, προσέξτε τώρα. Οι Έλληνες είναι έθνος. Μα και οι Κούρδοι είναι έθνος. Το ότι δεν έχουν κράτος είναι έθνος αναγνωρισμένο. Και έχουμε και τα χαρτιά του Κούρδων, το οποίο είναι αναγνωρισμένο έθνος στον ΟΗΕ. Γιατί λοιπόν να μην έχουν κράτος ένα έθνος? Δεν μπορεί το έθνος, το αυτό χρονάει κράτος. Έτσι λοιπόν με αυτές τις λογικές του ΟΗΕ και μέσα τους νόμους του παγκόσμιους, οι Μάωροι είναι έθνος και χρηματοδοτήθηκε κανονικότητα από εμάς. Η κυρία Παπαδοπούλου λοιπόν έκανε το αυτονόητο. Τώρα, τα συμφέροντά της όμως είναι στην Κύπρο, συνεργάζεται με τόσους βουλευτές, εγκάθετους ή μη κάθετους θα έλεγα, ωστόσο μπορεί να αλλάξει τη γνώμη της και να λέει ό,τι θέλει. Όμως τα χαρτιά μιλάνε. Η κυρία Παπαδοπούλου έκανε ένα verification, αν το θέλετε, με τη Νέα Ζηλανδία, δηλαδή με τους Μάωροι. Και πήρε μία απάντηση η οποία έχει να κάνει με το OK και το verification ότι ναι, αλήθεια, εμείς χρηματοδοτούμε και δίνουμε αυτό σαν βοήθεια στην Κύπρο. Από το γραφείο της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Μήπως ήταν κακό ή μήπως η απάντηση ήταν αρνητική. Άρα γιατί όταν έχουμε ένα verification πρέπει να κάνουν έτσι οι υπόλοιποι? Επειδή το πήρε Παπαδοπούλου? Μα δεν το πήρε Παπαδοπούλου, τι στο στείλε η Νέα Ζηλανδία, δηλαδή οι Μάωροι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εμείς δεν μιλάμε με την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας, μιλάμε με τους Μάωροι, οι οποίοι έχουν δικαίωμα στο κοινοβούλιο, συγκεκριμένες έδρες, έχουν πάρει τη δικιά τους, το δικό τους χώρο από το ΟΗΕ και με δικαίωμα να έχουν το δικό τους κράτος. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Ο άλλος ο κύριος που χτυπάει, ο κύριος Ιγναντίου, ποιος είναι? Είναι ο κύριος Γιαννάκης Μάτσης. Και ο κύριος... Τι έκανε ο κύριος Μάτσης? Απλά αναφέρει το όνομά του ότι και αυτός λέει ήταν πολύ θετικός μαζί σας και ότι παρακίνησε βουλευτές. Δηλαδή είναι κακό που είναι θετικός μαζί μου. Θέλει να έχει φτιαχτεί. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν οι Κύπροι, οι συνέλληνές μου, ότι στο κράτος σας ήρθα επίσημα. Δεν ήρθαν επίσημα. Ο κύριος Ιγναντίου που πρέπει να φυλάξει πρόβατα, αν και ο Βοσκός είναι πολύ σοβαρή δουλειά, είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά, ενώ αυτό το παιδί είναι πολύ ανεύθυνο, ο Βοσκός θεωρώ ότι είναι υπεύθυνη δουλειά, αλλά θεωρώ ότι ο Ιγναντίου δεν κάνει ούτε για Βοσκός δηλαδή. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι εγώ στη χώρα σας ήρθα με την έγκριση της κυβέρνησής σας, δηλαδή με κάλεσε η κυβέρνησή σας. Βεβαίως. Εδώ τον είχαμε πολύ καλές συνομιλίες. Πέρυσι το Σεπτέμβριο το 2012, έτσι. Είναι, βεβαίως. Είναι τόσο. Έχω βγάλει και τα χαρτιά, είναι στο διαδίκτυο, αλλά και στην τηλεόραση την Κυπριακή. Ήρθα επίσημα. Δεν ήρθα σαν κλέφτης, ούτε ήρθα να ξαπατήσω. Η κυβέρνηση είχε δει όλα τα στοιχεία. Καταθέσαμε δε παραπάνω από 7 προτάσεις με πρωτόκολλα. Καταθέσαμε στο Γενικό Εισαγγελέα της Κύπρου. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή σας. Έχω μιλήσει στη Βουλή σας. Έχω δει και πριν το μνημόνιο δηλαδή, ήρθα και μίλησα στον κύριο Ομήρου προσωπικά εγώ, ο Σόρας, μαζί με τον Λαμπράκη, μαζί με τον Βαλσαμάκη, με την ομάδα μου, αλλά και άλλα άτομα. Και μιλήσαμε, ήμασταν μπροστά σε 7 άτομα στο γραφείο του κυρίου Ομήρου. Εγώ προσωπικά. Και ξαναδίνω και τα πρωτόκολλα τότε. Είχαμε μια πολύ καλή κουβέντα. Σαφώς είχαν ο Ομήρου. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μπλοκαρισμένος, μπορεί και να θέλει να ενδώσει ή να αλλάξει αν το θέλετε τα πράγματα, αλλά θεωρεί τον εαυτό του ένα κομμάτι του πολιτικού βίου της Κύπρου, με αποτέλεσμα είναι μπλοκαρισμένος όλος ο μηχανισμός της Κύπρου, με αποτέλεσμα να μην κάνει το αυτονόητο. Μετέπειτα ήρθα στον κατόπιν προσκλήσεως, ήρθα στον παπά σας. Τον λέω παπά γιατί αρχιεπίσκοπος είναι, αλλά μακάρι να ήταν ο θεσμός αρχιεπίσκοπος τόσο καλά όσο θέλει ο Ελληνισμός να θέλει να είναι. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν ήρθα στον Αρχιεπίσκοπο σας που με κάλεσε ο ίδιος. Ούτε λίγο ούτε πολύ πήγα στον Αρχιεπίσκοπο να προσπαθήσουμε, εφόσον ζήτησε και ένα δάνειο, αν το θέλετε, από εμάς ο κύριος Αρχιεπίσκοπος. Ο οποίος βέβαια λοιπόν συμφωνήσαμε και του είπα ως εξής τις εξής λέξεις.
Ζήτησε δάνειο 500 εκατομμυρίων, το οποίο το είχε ζητήσει και πριν 6 μήνες. Ήμασταν συνέχεια σε διαβουλεύσεις. Όταν έφτασα στην Κύπρο, του είπα λοιπόν ότι εγώ δάνεια δεν δίνω. Για ποιο λόγο στην Εκκλησία? Γιατί αν δεν μου τα πληρώσει η Εκκλησία, τι θα κάνω? Θα κάνω διαταγή πληρωμή σε εκκλησιαστική περιουσία? Δηλαδή θα αρχίσω να παίρνω εκκλησίες? Θα αρχίσει στις κατάρες, του λέω, και δεν με βολεύει καθόλου. Μπορώ όμως να κάνω το εξής: να τα χαρίσω στην Εκκλησία. Α, μου λέει, είναι καλύτερα. Ναι, άκου. Θα τα χαρίσω στην Εκκλησία με μία προϋπόθεση. Κανονίσαμε λοιπόν και κάναμε κάποια συμβόλαια πολύ εξειδικευμένα μόνο για ελληνισμό, που κάποια στιγμή ίσως τα βγάλω και στο διαδίκτυο. Κάναμε λοιπόν ένα συμβόλαιο το οποίο θα δώσω εγώ 500 στην Εκκλησία και η Εκκλησία με τους μηχανισμούς που έχει, με το κύρος της που έχει αν το θέλετε, με τον άμβονα που έχει και με την επαφή που έχει με τον κόσμο, θα κάνει το εξής. Ο παπάς, η Εκκλησία θα λέγα, γιατί τον παπά δεν είναι, είναι απλά διαχειριστής. Αν και μετά έμαθα ότι βγήκε αρχιεπίσκοπος μόνο με το 10%. Αλλά λόγω του ότι είναι πολύ φιλοεβραίος, έχασε την θέση ο κύριος, ο αρχιεπίσκοπος της Κύκου, και την πήρε ο αρχιεπίσκοπος... Ο κύριος Νικηφόρος του Κύκου. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί ήταν τα δύο φαβορί, το οποίο θα γίνει αρχιεπίσκοπος. Έμαθα από πληροφορίες καλές δηλαδή, ότι ο Κύκου είχε το 50%, ο άλλος είχε το 10%, αλλά τελικά αρχιεπίσκοπο πήρατε αυτόν τον καλόν άνθρωπο, ο οποίος θέλει να παντρεύει τους γκέι και ό,τι λεφτά παίρνει να τα δίνει στους φτωχούς. Αν αυτό η ελεημοσύνη, αυτό είναι κατάρα, δεν είναι ελεημοσύνη. Γι' αυτό δεν πιστεύουμε σε καμία ελεημοσύνη. Βλέπετε με ποιον τρόπο διεξάγεται η φιλανθρωπία. Να παντρέψουμε τους γκέι, να χαλάσουμε τις κοινωνίες μας, να ευλογήσει ο Θεός, υποτίθεται, τα γκέι, για να ζήσουν οι φτωχοί. Σας παρακαλώ, συνέλληνες, πρέπει να σοβαρευτούμε. Έχουμε και νόηση και διανόηση και μέχρι εδώ και οι ηλιθιότητες και οι βλακίες και όλα αυτά τα μυθεύματα. Ο μηχανισμός λοιπόν της Εκκλησίας διαθέτει μια τράπεζα, η οποία είναι η Ελληνική Τράπεζα. Μια καλή τράπεζα, η οποία έπρεπε να βάλει 200 εκατομμύρια για να έχει το αποθεματικό της, όπως ορίζει η τράπεζα της, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Είπαμε λοιπόν το εξής: θα σας δώσουμε 500 εκατομμύρια, εσείς διαχειριστείτε τα όπως θέλετε, εμείς σας τα χαρίζουμε, σας τα δίνουμε δωρεάν, σε μορφή ομολόγου, επιτρέψτε μας να πάμε στην τράπεζα, τη δικιά σας την τράπεζα, την ελληνική, να βάλουμε μέσα τα 49,9%, να κατεβάσουμε τα χρήματα στην ελληνική τράπεζα και να σταματήσει το μνημόνιο στην Κύπρο και να απελευθερωθεί η Κύπρος, όπου αυτό θα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όλα αυτά πριν το μνημόνιο, κύριε Σόρα, έτσι. Μία εβδομάδα, δηλαδή μεγάλη τρίτη, ήμασταν εκεί και συζητούσαμε και κάναμε και συμφωνία με τον αρχιεπίσκοπο. Βεβαίως, μου λέει, και ξέρεις εγώ ποιος είμαι, μου λέει, εγώ δίνω και μπάτσες, άστο, μου λέει, θα δεις τι θα κάνω εγώ. Είχαμε μια πολύ καλή συμφωνία, η οποία όμως τι έκανε. Από ό,τι καταλάβαμε όμως, κοιτάξτε, η συμφωνία είναι πολύ καθοριστική. Ότι ο παπάς θα πάμε στον τραπεζίτη του, τον κεντρικό, δηλαδή που έχει την τράπεζα, την ελληνική τράπεζα, η οποία είναι και στο χρηματιστήριο και πάρα πολύ μας βόλευε κάτι τέτοιο. Θα καταθέταμε απλά το ομόλογο το κυπριακό. Θα κατεβαίναν τα χρήματα σε 48 ώρες. Και μπορούμε και τώρα να το κάνουμε και όποτε θέλετε και όποτε έχετε, η τράπεζα μας επιτρέψει το κράτος. Γιατί, κοιτάξτε, αν μας επέτρεπε ο παπάς που είναι δικιά του η τράπεζα και που ελέγχει τον πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο, σήμερα η Κύπρος θα είχε τα 49.900 στην τράπεζα του παπά, τα οποία ο κόσμος θα τα έβλεπε και η κυβέρνηση θα είχε, αν μη τι άλλο, θα είχε μπει σε μια διαδρομή, και αυτό το ζωντανό που λέγεται Ιγναντίου και ο κάθε εγκάθος δημοσιογράφος δεν θα έλεγε την κάθε του βλακία ανευθυνότητα. Ο παπάς όμως ήξερε τι αντιμετώπιζε. Αντιμετώπιζε λοιπόν αύριο το πρωί ένα 49 δις καθαρά στην τράπεζά του, τα οποία θα ήταν για την Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί το ομόλογο αυτό είναι της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως το έχουμε ορίσει από τον Κωστούδια. Αυτό που συμφωνήσαμε. Επειδή όμως οι διαδικασίες έτρεχαν και το μνημόνιο έτρεχε, μπήκε ο παπάς σε μια συμφωνία να υπογράψει ένα συμβόλαιο μαζί μας. Για ποιο λόγο το κάνει? Άρα λοιπόν τα 500 είναι δωρεά, τα οποία θα πρέπει, κύριε Αρχιεπίσκοπε, να βάλει στην τραπεζά σου να κατεβάσουμε τα λεφτά και να μπούμε σε μια διαδικασία η Κύπρος να ελευθερωθεί όσον αφορά για τον ελληνισμό. Δηλαδή είναι γύρω στις 7 σελίδες συμβόλαιο, το οποίο έχει να κάνει το πώς θα διανυμηθούν και πώς θα τρέξει η διαδικασία των χρημάτων για την Κύπρο και τι προστασία θα της δώσει. Και από ό,τι θυμάμαι, κύριε Σόρα, ήταν και η υπογραφή σας. Είχατε υπογράψει εσείς?
Ο παπάς δεν υπόγραψε ποτέ. Ναι. Εγώ βεβαίως έχω υπογράψει. Ο παπάς δεν υπόγραψε, ήταν, είχε συμφωνήσει όμως, είμαστε οκ, okay, υπογράφουμε, κανένα πρόβλημα. Ωστόσο όμως, μάθαμε μετά πληροφορίες ότι ο παπάς έπαιζε μαζί μας. Δηλαδή, συμφωνεί ο παπάς να ασκήσει βέτο στην κυβέρνηση και να μεταφέρει την ημερομηνία του μνημονίου μία εβδομάδα αργότερα, γιατί ήταν το Πάσχα. Οπότε θα ψηφίσει νομίζω μεγάλη Τρίτη ή μεγάλη Τετάρτη. Και αν είδα το μνημόνιο μόνο για μία ψήφο. Μεγάλη Τρίτη, 30 Απριλίου έγινε το ψήφισμα, κύριε Σόρα. Άρα αγαπητέ, μπορούσε να το πάει μία εβδομάδα μετά το Πάσχα. Υποσχέθηκε ότι θα πιέσει και θα μιλήσει με τον Αναστασιάδη να το πάει μετά το Πάσχα μία εβδομάδα. Βεβαίως ποτέ δεν το έκανε. Εμείς ήμασταν, βέβαια μετά μάθαμε ότι η μπύρα είναι της Εκκλησίας. Έχει και μια εκατοστή ξενοδοχεία, είναι της Εκκλησίας. Οι Κυπριακές Airlines είναι κομμάτι της Εκκλησίας. Στο χρηματιστήριο έχουν τσιμέντα, έχουν αυτό, έχει το Μέγκα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν αυτός είναι δυνάστης και δεν είναι παπάς και δεν είναι Εκκλησία. Άμα η Εκκλησία λοιπόν είναι σαν το κράτος. Όταν το κράτος έχει πιο πολλά χρήματα από τον πολίτη, έχουμε ένα πλούσιο κράτος με φτωχούς ανθρώπους. Και όταν ο πολίτης έχει πιο πολλά χρήματα από το κράτος, έχουμε πλούσιους ανθρώπους με φτωχό κράτος. Εν πάση περιπτώσει το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισοζύγιο ανάμεσα κράτος και πολίτη. Αυτό είναι η ουσία, αυτό δεν το έχω καταλάβει, άρα μιλάμε για ένα δυνάστευμα σοβαρό, πάρα πολύ μεγάλο σοβαρό. Άλλωστε υπήρχε και κάτι άλλο, το οποίο είχαμε πολύ καλές πληροφορίες. Από το Παγκόσμιο Ταμείο θέλω να ξέρετε ότι οι εκκλησίες και τα δόγματα και δι' τα χριστιανικά δόγματα μπορούν και κατεβάζουν χρήματα και κάνουν ό,τι θέλουν. Άρα λοιπόν δεν είναι το χρήμα του κεριού, είναι λεφτά των ανθρώπων που από τα Παγκόσμια Ταμεία οι εκκλησίες και δι' η δικιά σας η οποία είναι η Ιουστινιανή Εκκλησία, δηλαδή έχει δικαίωμα, είναι αυτοκέφαλη εκκλησία, η οποία μπορεί να κατεβάσει χρήματα από τα Παγκόσμια Ταμεία. Επισκέφτηκε κάποιος άνθρωπος από τα Παγκόσμια Ταμεία τον παπά. Ξέρω ότι ο παπάς έχει πάρει άλλες δύο φορές, μπορεί να υπάρχει και παραπάνω, αλλά η εκκλησία σας έχει πάρει άλλες δύο φορές από τα Παγκόσμια Ταμεία και αυτά μπορώ να τα αποδείξω. Ωστόσο όμως κουβέντιαζε για να ξαναπάρει. Προσέξτε λοιπόν. Άρα λοιπόν έχω έναν παπά ο οποίος με φωνάζει για μια συμφωνία, βλέπει το χαρίζω 500, άρα έρχεται και πιέζει την κυβέρνηση τώρα ο παπάς, ένα άλλο κράτος, και λέει θα μου κάνετε τα χατήρια ή θα πάω με το Σόρα. Και κανονίζει λοιπόν, από ό,τι πληροφορίες έχω, για το τέλος αυτό έγινε. Δηλαδή βλέπουμε έναν παπά ο οποίος φεύγει, ο οποίος μετά την άλλη μέρα βγαίνει και κάνει, όχι την άλλη μέρα, μετά από 2-3 μέρες από την Κύπρο, βγαίνει και κάνει διάγγελμα στο Μέγκα και λέει ό,τι να είναι, αν είναι δυνατόν. Τον άκουσα με τα αυτιά μου και έχω και τις κασέτες, και τα οποία γι' αυτό θα το δώσω στον κόσμο, να δούμε ο κόσμος τι θα του κάνει, αν αυτός ο παπάς πρέπει να είναι εκεί πέρα. Οπότε πιέζει την κυβέρνηση και τη λέει ή θα πάω με το Σόρα ή θα μου κάνετε τα χατήρια. Δεν θα μου κόψετε λογαριασμούς, δεν θα μου κουρέψετε, γιατί είχε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο η Εκκλησία στην Τράπεζα Κύπρου. Αλλά παζάρευε να μην της κόψει τα λεφτά από την Τράπεζα Κύπρου, να μην πειράξει την ελληνική και να μην πειράξει και τις άλλες εταιρείες που είχε. Με αποτέλεσμα και να μην πειράξει καταθέσεις. Άρα κλείνει ο παπάς συμφωνία με το ευρωκαθολικό του μυαλό και με τους φίλους του, τους ευρεομασόνους, όπως είναι οι μασόνους, και το λέει ο άνθρωπος. Άλλωστε, αν ξέρετε, αγαπητοί μου Κύπροι, υπόγραψε και με τον Ραβίνο τον Εβραίο ότι οι Εβραίοι δεν σταυρώσαν τον Χριστό, διότι ποτέ δεν υπήρξε. Το υπόγραψε ο παπάς σας. Το ξέρετε αυτό, έτσι? Ναι, το ξέρουμε κύριε Σόρα. Το γνωρίζετε αυτό? Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε βεβαίως και απορώ εγώ τότε, εφόσον υπογράψαμε. Τι να πω, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Εντάξει, όλες αυτές τις δυνατότητες που μπορεί να έχει μια χώρα, έχει μια εκκλησία την οποία τη σέβεστε και καλά κάνετε, αλλά για να σεβαστείς κάποιον θα πρέπει να είναι άξιο σεβασμό και για αυτά που κάνει και για αυτά που λέει. Και σε αυτούς τους αξιοσέβαστους θεσμούς πήρα και εγώ δεν πήγα πουθενά αλλού. Αν μη τι άλλο λοιπόν, δεν έμεινε κάτι άλλο από το λαό. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, έχω τις αποδείξεις για το τι έχει κάνει ο καθένας και δεν μπορεί κανείς να πει όχι, και ας προσβάλλει ό,τι λέω ο καθένας λοιπόν, να είμαι εκεί οπουδήποτε με τις αποδείξεις μου. Παρεπιπτόντως έχω μαγνητοφωνήσει και τον παπά. Έτσι μ' άρεσε ο λόγος του, οπότε τον έχω μαγνητοφωνημένο και τον παπά. Δηλαδή ό,τι έχει πει, ό,τι έχει κάνει είναι και μαγνητοφωνημένο. Ας πει ότι λέω ψέματα, τότε μπορώ να κάνω χρήση της κασέτας. Αν πει ο παπάς ότι λέω ψέματα, τότε μπορώ να κάνω χρήση της κασέτας και να πω όχι, δεν λέω ψέματα, ορίστε η αποδείξη. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, προδοθήκαμε εμείς, ενώ είχαμε καλεστεί για να κάνουμε ένα, επιτελέσουμε ένα πολύ καλό σχέδιο, το οποίο θα έβγαζε την Κύπρο από το τέλμα και θα δίνει ένα τέλος και θα έφερνε και την κυβέρνηση μπροστά να πάρει μια θέση, άρα θα άλλαζαν όλα αυτά τα σχέδια και θα είχαμε ένα ξεχρέωμα, άμα το θέλετε, και δεν θα είχαμε μετά από ένα χρόνο
τον κάθε αλήτη, τον κάθε εγκάθετο, με ροκαματάκια. Δεν θα μπαίναμε και στο μνημόνιο, κύριε Σόρα, και σας πληροφορώ ότι μετά σχεδόν από 10 μήνες, μπήκαμε στο 10ο μήνα από την ημέρα του μνημονίου, 9 με 10 μήνες είμαστε, σας πληροφορώ, η Κύπρος έχει γυρίσει ανάποδα. Έχει πολύ μεγάλη ανεργία, οι μισθοί έχουν... είναι μισθοί πείνας. Σας διαβεβαιώ, είναι μισθοί πείνας εδώ στην Κύπρο, που η Κύπρος είναι ένας παράδεισος, στην ουσία. Έχετε δίκιο, αυτό θέλαμε να προλάβουμε, γι' αυτό τρέχαμε, γι' αυτό ενημερώναμε τον κόσμο. Αυτό πραγματικά έπρεπε να γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Έγινε, μα το θέλετε. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, πραγματικά προσπαθήσαμε στην Κύπρο. Προσπαθήσαμε με μηχανισμούς. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βοηθήσανε και ήταν και παράγοντες ισχύ, που θα έλεγα. Όμως, ξέρετε, τους έπληξαν οι μασόνοι. Γιατί όλοι τους, ξέρετε, σε όλη αυτή τη ζωή που έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, και δεν τους αδικώ. Και τον κύριο Γιαννάκη Μάτση, τον οποίο πολύ εκτιμώ. Βεβαίως, και θα μπορούσε ο Γιαννάκης ο Μάτσης να φέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Προσπάθησε ο Γιαννάκης ο Μάτσης να κάνει αρκετά πράγματα, τον οποίο πραγματικά εγώ θα τον ήθελα πρόεδρο, δηλαδή. Για να είναι ένα σεβάσμιο πρόσωπο, κύριε Σόρα, και ο κύριο Ιγναντίου ασχολήθηκε και με τον κύριο Γιαννάκη Μάτση. Πολύ κακός, γιατί ούτως ή άλλως σε αυτή τη χώρα του, που δεν την νιώθει η χώρα του αυτό το ζωντόβολο που τον λένε Ιγναντίου, θα μπορούσε λοιπόν να τον προσφέρει, γιατί όλοι πρόσφεραν. Όλοι έβαλαν λοιπόν το πεδαδάκι τους. Το ζήτημα είναι όμως ότι κάποια στιγμή δεν μπορούσαν να τα βάλουν με αυτό το κτίνος. Δηλαδή ο Μάτσης δεν είχε άλλα 2-3 παλικάρια, 4-5-6 να κάνει την επαστασή του. Θα έλεγα και τη λέξη ότι ούτε και αυτός ήθελε να κάνει πολύ. Δηλαδή ήθελε να πάρει τη χώρα στο πιάτο. Δεν γίνεται, κύριε. Το φαγητό που είναι στο πιάτο μας πρέπει να εργαστούμε για να έρθει. Όταν κάποιος το φέρει, θα σου φέρει του αλουνού το φαγητό. Δεν θα είναι δικό σου. Ακόμα μπορώ να πω ότι ο Μάτσης μπορούσε όχι να προσπαθήσει παραπάνω, μπορούσε να σκίσει βέτο. Δεν το έκανε, γιατί ίσως είναι πιο καλά όλη η ζωή που έχουμε περάσει, και άνθρωποι οι οποίοι είναι 70, 65, 75 ετών, ίσως και 80, γιατί είναι 80 ο κύριος Μάτσης, ναι. Σίγουρα έχουμε και κάποια πράγματα στη ζωή μας που μας επηρεάζουν. Ας το θέσω έτσι. Όλα αυτά που μας επηρεάζουν, όταν θα έχει να κάνει με ένα σκυροπυρηνικό κομμάτι που λέγεται σώρας, υπάρχουν καθοριστικά πράγματα που κάποιοι θα ασκήσουν πολύ μεγάλο βέτο. Ναι, κύριοι, κάποιοι άσκησαν πάρα πολύ μεγάλο βέτο στον κύριο Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης έχει ταξιδέψει, έχει προσφέρει, άμα το θέλετε, προσπάθησε. Τώρα θα πω τη λέξη, δεν προσπάθησε πολύ. Τόσο μπορούσε και τόσο ήθελε να προσπαθήσει. Αυτό θα πω. Ή για την κυρία Παπαδοπούλου, ή για τον κάποιον. Αν όμως η Παπαδοπούλου είχε άλλους 5 δίπλα της, άλλους 10, άλλους, και οι 10 γινόταν 15, αυτό δεν θα πέρναγε. Και θα πηγαίναμε σε αλήθειες. Και η αλήθεια δεν είναι ότι να ψάξετε εμένα. Εγώ είμαι η αλήθεια, γιατί αν ήμουν το ψέμα θα με είχαν κόψει. Η αλήθεια πονάει στους κυβερνώντες, κύριε Σόρα. Βεβαίως, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Διαλύσανε μια χώρα. Τους επιτρέψατε, Κύπροι, να διαλύσουν τη χώρα σας. Και θέλανε να την κάνουν 4 κομμάτια. Θέλουν την Κύπρο να την κάνουν ένα μονοπάτι, οι Εβραίοι και οι Γερμανοί να την κάνουν ένα μονοπάτι όπως γουστάρουν. Και να είσαι ένας υπάλληλος μια ζωή. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι σε αυτή τη χώρα είναι δικιά σου και σήμερα καλείς, έτσι που την κάνανε, να πάρεις θέση. Έτσι λοιπόν όπως έχει γίνει, γιατί θα σας πω και κάτι. Πτωχεύανε την Κύπρο, πτωχεύει η Κύπρος αύριο, σήμερα, αύριο. Πού είναι, για πτωχεύσέ μου την Κύπρο, για κάντε το. Σας προκαλώ. Βέβαια. Και παίρνουν και αποφάσεις. Περάσανε 15 μήνες, για πτωχεύτε την Κύπρο. Στην Κύπρο λοιπόν, να σας πω και κάτι, και τις καταθέσεις που έχουν μπλοκάρει δεν τους έχουν πάρει. Που σημαίνει δεν μπορούν να τις πάρουν. Γιατί θα πάνε όλοι οι φυλακοί. Θα γίνει ζημιά. Τώρα λοιπόν υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα. Υπάρχει ένας αστάθμητος παράγοντας ο οποίος ήρθε και σας βοηθάει. Το οποίο θα πω τη λέξη Μιλένα Πατιώνα. Θέλω κάποιος να μου βρει την απάτη. Δεν μπορούν, κύριε Σόρα. Μπορείτε να μου πείτε, κύριε Κύπρη, σας έβαλα στην Κυπριακή Δημοκρατία 50 δισεκατομμύρια, 49.900, γιατί αυτό είχαμε το ομόλογο. Και αν χρειαστείτε παραπάνω θα σας δώσω. Και θέλω να καταλάβετε, Κύπριοι, ότι σας βοηθάω πάρα πολύ, γιατί η Κύπρος, χωρίς να το καταλαβαίνετε, βοηθάει την Ελλάδα. Και η Ελλάδα βοηθάει την Κύπρο. Όλα αυτά τώρα λοιπόν είναι μαζί. Είναι ένα μεγάλο ντόμινο. Όπως η Ελλάδα συμπαρέσυρε όλο το παγκόσμιο γίγνεσθε η οικονομία, γιατί τη σωστήσανε, έτσι θα συμπαρασύρει η Ελλάδα και η Κύπρος όλο τον πλανήτη να έρθει κοντά στην απελευθέρωση. Πρέπει να το καταλάβετε τι ευθύνη έχετε τώρα Έλληνες και Κύπροι. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέω. Πολύ μεγάλη ευθύνη και αυτή. Έχετε τεράστια ευθύνη, κύριοι Έλληνες και Κύπροι. Δεν φαντάζεστε τι τεράστια ευθύνη έχετε για όλο τον πλανήτη. Θα γίνει ένα ντόμινο.
Βεβαίως. Θα γίνει ένα τμήμα ξεκαθαρίσματος σε όλο τον πλανήτη που τόσο πολύ βρωμάει. Σε επηρεάζουν οι βρωμίες των άλλων χωρών. Τώρα θα επηρεάσει η καθαρότητα η δικιά σου έτσι όπως θα χτίσεις τις δομές και έτσι όπως μπορείς να απελευθερωθείς, θα επηρεάσει όλο τον κόσμο προς την απελευθέρωση. Άρα λοιπόν κύριοι Κύπροι, δεν σας πήρα κάτι. Μα δεν σας ζήτησα κάτι. Μα δεν σας ζήτησα κάτι. Μα δεν ζητάτε κύριε Σόρα, δίνετε. Έχετε δώσει, όχι δίνετε, έχετε δώσει. Εκεί θέλω είναι. Να καταλάβουμε λοιπόν η απάτη που είναι. Γιατί αν υπάρχει κάποιος πάνω να σου πάρω κάτι. Μα δεν πήγα να σου πάρω τίποτα. Πήγα να σου δώσω. Εσύ να διοικήσεις. Κύριε Σόρα, έχουμε ακούσει πάρα πολλά που λένε εδώ πέρα. Θέλει τα υγρά αέρια, θέλει εκείνο, θέλει τ' άλλο. Εμείς διαβεβαιούμε από εδώ. Γιατί δεν μου δείχνουν ένα χαρτί, κοιτάξτε. Ναι. Πραγματικά η κυβέρνησή σας, κοιτάξτε. Και η πρώτη κυβέρνησή σας και η δεύτερη κυβέρνησή σας. Με δικούς μου μηχανισμούς και ανθρώπους. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όταν μπήκαμε σε επίπεδο κυβέρνησης να μιλήσουμε, μιλάγαμε με πάρα πολλούς μηχανισμούς. Που από αυτούς τους μηχανισμούς υπήρχαν και καλοί άνθρωποι που τους κόψαν άμα το θέλετε. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν μπήκαμε σε μια μεγάλη συζήτηση, ακόμα επιδείξαμε και ένα μνημόνιο γύρω στις 45 σελίδες. Αυτό το μνημόνιο η κυβέρνησή σας το έχει. Εάν λοιπόν θα υπήρχε μέσα στο μνημόνιό μου κάπου που μιλάει για φυσικό αέριο, για πετρέλαιο και για γεωπολιτική στρατηγική ή της ενέργειας, ή αν το θέλετε το πώς θα τρέξει η χώρα μέσα στον ιστό της Μεσογείου, θα ήθελα πολύ να μου θα το είχαν βγάλει στον αέρα τώρα και θα σχολιάζανε όλοι οι πράκτορες και όλοι οι σεναριολόγοι, όλοι οι σεναριολόγοι μασόνοι θα σχεδιάζανε τι είπα και τι έκανα όπου την τρίχα θα την κάνανε τριχιά. Όμως, επειδή είναι άμπεπτο το μνημόνιο, είναι ένα μνημόνιο πραγματικά ελληνικού χαρακτήρα, απελευθερωτικού, δεν λέει τίποτα από αυτά και είναι μόνο 45 σελίδες χωρίς να κοστίσει και 1,5 δις που κόστισε της Ελλάδας το μνημόνιο 1.200 σελίδες που κανείς δεν το διάβασε, αλλά η Ελλάδα πλήρωσε τιμολόγιο 1,5 δισεκατομμύριο για το μνημόνιό της. Άρα λοιπόν είναι σαν τα χαρτιά του Δήμου που έχω στην Ελλάδα. Τα χαρτιά των Δήμων που δίνω στην Ελλάδα από το Παγκόσμιο Καταπίστευμα και όλες τις εξοδοτήσεις τις έχουν όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί, οι φορείς, οι υπουργοί. Κανένας δεν το έβγαλε στον αέρα, γιατί αν το βγάλει, βλέπεις τον ελληνισμό, ακόμα και πώς θα δίνονται οι εργολαβίες. Αναλύει τα πάντα μέσα. Και κανένας δεν είχε ψυχή να πει, τι με λέει, ωραία, εδώ, να, πληρώνει και να είναι την Ελλάδα. Άρα λοιπόν τους προκάλεσα και σε άλλη εκπομπή, αν θυμάστε του Αρίστογλου, που λέω, προκάλω όποιο φορέα, δημοτικό ή κρατικό, να βγάλει τα συμβολέα μου στον αέρα, που είναι 100 σελίδες, και με μια νομική υπηρεσία να πει αυτό είναι παράνομο, αυτό πληρώνει τη χώρα, αυτό κάνει κακό και αυτό δυναστεύει ως ώρας. Θα δείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Όπως και στην Κύπρο. Το μνημόνιο μας στις 45 σελίδες έχει να κάνει μόνο με ελληνισμό και μόνο με γραμμές ελληνισμού. Ακόμα και το συμβόλαιο του παπά που κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε να το βγάλουμε. Όταν θα φτάσουμε, αλλά πρέπει να οριμάσει ο καιρός, να οριμάσουν οι Έλληνες, να οριμάσουν οι Κύπροι. Να οριμάσετε, γιατί τώρα που οριμάζετε βλέπετε ότι δεν υπάρχει λύση. Η κυβέρνηση πάγωσε. Όταν παγώνει η κυβέρνηση και παγώνουν δάνεια και παγώνουν πάγια οι πληρωμές και οι πιστώσεις, βλέπετε λοιπόν ότι τώρα τι κάνουμε. Τώρα λοιπόν πρέπει να πληρώνεις για να μην σου πάρει το σπίτι. Άρα στραγγίζει την Κεντρική Τράπεζα να μην δίνει το δάνειο έξω. Άρα δεν κυκλοφορεί το χρήμα. Άρα το χρήμα είναι μια ανακύκλωση. Άρα λοιπόν δεν σου δίνει δάνεια και σου ζητάει να πληρώσει τις δόσεις. Σου μειώνει τις δουλειές, σου μειώνει τους μισθούς, σου διαλύει τα πάντα. Το δάνειο έχει μείνει σταθερό μόνο με τόκο, οπότε στραγγίζει την αγορά. Άρα ο χρόνος δεν δουλεύει με εσάς, δουλεύει απέναντί σας. Ο χρόνος τώρα δουλεύει για αυτά τα ζώα. Όσο λοιπόν καθυστερείτε, εσείς πρέπει να πληρώνετε δόσεις. Αν δεν πληρώσετε, θα σας πάρουν τα σπίτια. Βέβαια. Ναι, αλλά να δουλέψω. Μα πώς να δουλέψω, αφού δεν δίνει χρήματα η κεντρική μου τράπεζα, το κλείδωσε το μαγαζί. Κύριε Σόρα, η εστολή παγκόσμια είναι μη δώστε δάνεια και εισπράχτε τις δόσεις. Άρα εισπράττουν δόσεις, άρα δεν δίνουν δάνεια, δεν κυκλοφορεί το χρήμα που η κεντρική τράπεζα είναι της Κύπρου, όπως και στην Ελλάδα, δεν δίνουν χρήματα. Με αποτέλεσμα η διαταγή είναι μη δώστε δάνεια και δώστε χρήματα. Και εισπράχτε τις δόσεις. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα χρήματα να τα μαζεύουν και να στραγγίζουν την αγορά. Δηλαδή αν ήταν έξυπνος ο κόσμος και πιο δομημένος, χωρίς να έχει 70 κόμματα και χωρίς να έχει 7 ιδεολογίες και 650 δογματικές βλακίες, για να μην πάω, θα βλέπατε ότι θα δουλεύαμε πιο συντονισμένα και θα βλέπατε τι κάνεις. Μου κλειδώνει τα δάνεια, σταματάω να πληρώνω. Να σας πω και μια ανακοίνωση που έκανε η κυβέρνηση, κύριε Σόρα, πριν λίγες ημέρες. Είπε ότι υπάρχουν τα κόκκινα δάνεια, όπως ξέρετε, και στην Ελλάδα και εδώ στην Κύπρο, όσο αφορά τα σπίτια. Είπε ότι η κυβέρνηση μελετάει σχέδιο για να αγοράσει τα σπίτια αυτά που είναι στο κόκκινο.
Και λέω εγώ, ως πολίτης, εφόσον έχει χρήματα να αγοράσει τα σπίτια, γιατί δεν τα ρίχνει μέσα στην αγορά να κάνει επενδύσεις? Αγαπητέ, κοιτάξτε, η συνταγή είναι πάντα ίδια. Είναι ανόητη, είναι ηλίθια, είναι εβραϊκή και είναι σιωνιστική. Δεν υπάρχει κάποια άλλη συνταγή που θα κάνανε στην Κύπρο. Την ίδια πλακία. Ο κόσμος απλά, πώς αν έχετε τόσες αηδίες μαζεμένες, δεν μπορώ να καταλάβω. Αλλά έφτασε η ωριμάση να μην αντέξει άλλες ηλίθιονες. Προσέξτε, οι τράπεζες, ξαναείπα και κάποια στιγμή, οι τράπεζες δεν έχουν χρήματα. Ξεκινάνε μόνο με το συμμετοχικό τους κεφάλαιο. Έτσι όπως είναι το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα και σε όλα τα κράτη της Αιγύπτου. Που κακώς δηλαδή, όταν φτιάξαμε τις τράπεζες, ο τρόπος που κινείται μια τράπεζα, αγαπητοί μου, δεν είναι έτσι. Όταν δομήσαμε τις τράπεζες στον πλανήτη και το πώς θα δουλεύουν, η τράπεζα ήταν ένα παραπληγικό λογιστικό μαγαζί. Τίποτα παραπάνω και λιγότερο. Δίνει ο αμάραντος ένα εκατομμύριο και θα έπρεπε ο αμάραντος που είναι καταθέτης, όπου η τράπεζα δώσει δάνειο από τα λεφτά του, να ξέρει ο αμάραντος ποιος πήρε δάνειο από τα λεφτά του. Έτσι ξεκινήσαν οι τράπεζες. Παλιά οι τράπεζες δεν ήταν έτσι. Παλιά οι τράπεζες ήταν, έβγαινε ένας λεφτάς, ο οποίος είχε λεφτά και δάνειζε τα δικά του χρήματα. Σήμερα όμως, που οι τράπεζες δανείζονται από την κεντρική σου τράπεζα, όπου η κεντρική σου τράπεζα παρεπιπτόντως πρέπει να είναι του κράτους, της Κύπρος ευτυχώς είναι κρατική, με παρέκκληση προς το Rothschilds, τι γίνεται? Έχουμε ένα θέμα λοιπόν. Η τράπεζα, όταν παίρνει ένα δάνειο, πας εσύ για ένα σπίτι στην τράπεζα που κάνει 200 χιλιάρικα και η τράπεζα θα φτώσει τα 170, παίρνει το δάνειο και το μεταβιβάζει, παίρνει το δάνειο βάσει του νόμου του κράτους και παίρνει χρήματα με 1% από την κεντρική τράπεζα της Κύπρου. Άρα λοιπόν η κεντρική τράπεζα της Κύπρου λεφτά έχει, λεφτά του φορολογούμενου, δεν έχει άλλα λεφτά. Τα ζωντανά τα άλλα δεν βάλαν λεφτά, είναι άφραγκα. Όλα, οι λαοί έχουν λεφτά και τα κράτη έχουν λεφτά. Τα ζώα είναι άφραγκα, διαχειριστές και κοίτα τι κάνουν τώρα. Παίρνει λοιπόν λεφτά του λαού του φορολογούμενου με 1% και τα δίνει στον ίδιο το λαό. Ο λαός πληρώνει με μια διαφορά 5-6% και κρατείται ο τόκος. Άρα λεφτά λοιπόν το κράτος της τράπεζας δίνει τα λεφτά του λαού. Σήμερα λοιπόν όλα τα χρέη και όλα τα πάντα είναι του λαού. Αν ήθελε αύριο η Κύπρος λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία σας, κρατικοποιεί τις τράπεζες όλες, αύριο. Που έχει δώσει λεφτά με 1%. Τις πάει σε δίκη να πάρει τα ρέστα και ό,τι επενδύσεις έχουν κάνει. Τους τα παίρνει όλα, κερδοσκοπεί το κράτος και βγάζει τον πολίτη με 1%. Και κάνει ρυθμίσεις δανείων. Όμως θέλω να καταλάβετε ότι το κράτος αυτό δεν διοικείται από Κύπριους. Ούτε από Έλληνες εδώ. Με αποτέλεσμα να διοικείται από σιωνοστικά καθάρματα, όπου εντελώς τυχαία όλοι οι τραπεζίτες είναι CIA. Και σας είπα, είναι CIA οι τραπεζίτες. Όχι γιατί μπερδεύεστε, η CIA δεν είναι μυστική εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι. Είναι μια εταιρεία, θα έλεγα ακριβώς. Δεν θα έλεγα καν τη λέξη μυστική, αυτή το κάνανε μυστική. Η οποία ξεκινάει από το καταπίστευμα. Για να προσέχει τα λεφτά των πολιτών να πηγαίνουν πάντα στους πολίτες. Η CIA είναι η υπηρεσία των ανθρώπων και θα το αποδείξω και θα φτάσουμε σε πολύ βαθιά κομμάτια. Και αυτή η υπηρεσία τώρα είναι στα ανθεγενικά και στα σιωνιστικά κατάπτυστα μοιάσματα, τα οποία βάζουν αυτή την υπηρεσία να κάνουν. Από πραξικοπήματα, από τρομοκρατίες, και είναι η υπηρεσία δικιά σου. Δηλαδή, αν θέλετε, αν δείτε στην Αμερική στον ισολογισμό της, δεν πληρώνει ποτέ τη CIA. Δηλαδή, η Αμερική δεν πληρώνει τη CIA μισθολογικά. Από πού βρίσκει τότε τα χρήματα, κύριε Σούρα? Από τα παγκόσμια ταμεία. Ξεκίνησε με 56 της. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, η Αμερική είναι θεματοφύλακας. Μην μπερδευτούμε. Δηλαδή, η Federal είναι παγκόσμιο μαγαζί. Ναι, μεν έχει. Ναι, μεν η Federal είναι η κεντρική τράπεζα, η οποία είναι ιδιωτική και είναι οι δυνάστες των Αμερικανών. Αλλά δεν θα ξεχάσουμε ποτέ ότι για τα παγκόσμια ταμεία η Federal είναι το εκτελεστικό όργανο που πληρώνει όλα τα παγκόσμια ταμεία. Δηλαδή η Federal δεν μπορεί ποτέ να μπει στην Αμερική. Γιατί αυτά τα νούμερα που βλέπετε σε ένα σύστημα φανερό, υπάρχει ένα κρυφό σύστημα αόρατο ακριβώς πάνω από τη Federal, που είναι και οι αόρατοι άνθρωποι που λέμε, όπου είναι 800 φορές μεγαλύτερο από αυτό που βλέπετε από κάτω. Διακινούνται τεράστια ποσά. Δηλαδή σήμερα, αν θέλετε να σας πω, η Κύπρος, πού κρύβει τα ποσά αυτά? Αυτά τα ποσά κάπου πηγαίνουν, που σημαίνει όλες οι τράπεζες, δηλαδή υπάρχουν ειδικοί κωδικοί που όταν χτυπήσεις την τράπεζα, έναν τραπεζίτη, η τράπεζα Κύπρου για παράδειγμα, ο τραπεζίτης βλέπει μόνο αυτό το σύστημα που έχει έναν κωδικό να μπαίνει στο σύστημα της τράπεζάς του. Εάν έρθει ένας άλλος ειδικός άνθρωπος του συστήματος, του καθεστώτος, θα έλεγα, θα το πω σύστημα, θα δείτε ότι όταν βάλει τον κωδικό του εμφανίζεται ένα άλλο σύστημα
πάνω στην τράπεζα. Δηλαδή υπάρχει ένας παράλληλος δρόμος. Είναι σαν ένα παράλληλο σύμπαν. Πρέπει να καταλάβετε τι σας λέω. Μερικοί που ξέρουν βαθιά οικονομικά αντιλαμβάνεται τι ακριβώς λέω. Άρα λοιπόν, μέσα στις δικές μας τράπεζες, τις γήινες, αυτές που πατάνε κάτω και αυτές που πληρώνουμε τα δανεικά μας και τις κάρτες μας, ακριβώς από πάνω είναι παγκόσμιο σύστημα με παγκόσμιους νόμους. Γι' αυτό και όλο το σύστημα είναι παγκόσμιο. Άρα λοιπόν, βλέπεις ένα άλλο σύστημα να τρέχει, που δεν σε ρωτάει κανένας πόσα λεφτά βάζει και τι κάνει, δεν έχεις καμία γνώση των συναλλαγών. Απλά εμφανίζεται γιατί πρέπει αυτό το σύστημα κάπου να πατάει. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πλατφόρμα όλος ο πλανήτης και όλες οι τράπεζες, γι' αυτό και πάντα διοικούνται, ειδικά οι αρχηγοί όλων των τραπεζών, οι κεφαλές δηλαδή, πρέπει να είναι πάντα CIA. Η CIA δεν είναι μια υπηρεσία η οποία είναι μυστική υπηρεσία για να προσέχει την Αμερική. Με νόμο η CIA απαγορεύεται να είναι μέσα στην Αμερική. Δεν κάνει καμία δουλειά μέσα στην Αμερική. Τι νομίζετε ότι είναι μυστική υπηρεσία της Αμερικής? Αυτή η εντύπωση έχει δοθεί όμως, κύριε Σόρα. Εντάξει, από την τηλεόραση, όμως εδώ, ναι. Σας είπα ότι ζούμε τα αληθινά ψέματα, με αποτέλεσμα θα αποκαλύψουμε αλήθειες. Πώς ακριβώς είναι? Γιατί η CIA μετά την Bretton Woods, όταν μπήκαν 44 χώρες, δηλαδή στην Ελλάδα, η CIA είναι από το 44. Δεν είναι να σε προσέχουν οι Αμερικάνοι. Η CIA είναι η υπηρεσία η οποία όλα τα κράτη που ήταν στον Bretton Woods και στον παγκόσμιο καταπίστευμα άνοιξαν γραφεία στις χώρες αυτές για να προσέχουν και να προστατεύουν τα λεφτά των πολιτών. Απέναντίας δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο. Οπότε τώρα λοιπόν αυτή η υπηρεσία έχει πάει, είναι σαν την αστυνομία. Ξεκίνησε η αστυνομία να σε προστατεύει. Τελικά μπορεί κάποια στιγμή η αστυνομία, αν την πάρει ένας ιδιώτης, να πουλάει γυναίκες η αστυνομία, να κυνηγάει τους άλλους που πουλάνε γυναίκες και δεν πουλάει η αστυνομία, να πουλάνε ναρκωτικά η αστυνομία, αλλά να κυνηγάει τον ιδιώτη που πουλάει ναρκωτικά ενώ πουλάει η αστυνομία. Θέλω να πω λοιπόν να μπει στην παρανομία ή να μπει στην καταδιόλευση ή στην καταδυνάστευση η αστυνομία ίδια. Άρα λοιπόν έχει ένα security του τραπεζικού και του πλούτου του παγκόσμιου, αν θέλεις, γιατί αυτό είναι η διαδικασία του παγκόσμιου καταπιστεύματος. Συμφωνήσαμε όλες οι χώρες πώς θα λειτουργήσει ο πλανήτης. Τώρα λοιπόν βλέπουμε μια υπηρεσία η οποία είναι των ανθρώπων, να στείλουν και να φτιάχνουν ανθρώπους, να κατασκευάζουν πάρα πολύ κακό, να βλέπεις ότι τελικά οι υπηρεσίες να δουλεύουν για τους Rothschilds ή αν το θέλετε για τους ιδιωτικούς δυνάστες οι υπηρεσίες και να μην δουλεύουν για την ανθρωπότητα που είναι και των αυτών. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Σόρα. Δηλαδή δουλεύουν για άλλους. Στην ουσία είναι άλλος ο ρόλος τους για τα αφεντικά που έχουν, χωρίς να είναι όμως. Δεν είπα μου, τα αφεντικά είναι λόγιστες. Είναι λόγιστες και διαχειριστές. Κλέψανε και θα γίνει ο χάμος στον πλανήτη και πειράξανε χρόνια τα παγκόσμια ταμεία. Και με αυτά τα παγκόσμια ταμεία τώρα σε δυναστεύουν. Σου πληρώνουν τις κυβερνήσεις, μπορεί να σου πληρώνουν τον Αναστασιάδη, τον Παπαντρέου και τα λέω με το λόγο γνώσεως αυτά. Για τις επόμενες μέρες θα δείτε ωραία χάλια. Θα δείτε μια CIA να έχει ανθρώπους στην Ελλάδα που να έχει 3 εκατομμύρια και θα νιώσετε ότι ο Σόρας είναι φτωχός. Θα αντιληφθείτε λοιπόν κάποια ζωντανά που λέγανε ότι γιατί δεν το γράφουν τα φόρμ τα περιοδικά. Θα δείτε έναν άνθρωπο που είναι στην Ελλάδα, ο οποίος έχει 800 δις σε ελληνικό λογαριασμό, σε ελληνική τράπεζα. Και θα πείτε καλά ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός? Θα δείτε έναν άνθρωπο που είναι στη φυλακή. Άγνωστο όνομα, κύριε Σόρα, για είναι από τα ονόματα τα επιφανή. Δεν άκουσα. Λέω, είναι άγνωστο όνομα αυτό ή για είναι από επιφανή όνομα? Για σας, όχι, δεν είναι επιφανή. Για σας είναι άγνωστο, όμως είναι, για τη CIA είναι γνωστό, γιατί ξέρετε οι υπηρεσίες χρησιμοποιούν πάρα πολλά άτομα και μυστικά άτομα. Όταν βλέπεις λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει 6.500 ακίνητα στην Ελλάδα, ακούσατε. 6.500 ακίνητα. Όταν μιλάω για ακίνητα, δεν θα μιλήσω ποτέ για γκαρσονιέρα και για διάρρη, θα μιλήσω για ακίνητα από μόλι και πάνω. Τετράγωνα ολόκληρα. Μάλιστα. Σε όλη την Ελλάδα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έχει 6.500 ακίνητα, τα οποία αυτά τα 6.500 ακίνητα είναι εταιρεία και ακίνητο, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος δεν έχει καθόλου φορολογική δήλωση, είναι λεφτά της CIA. Όπα. Τι θέλει λοιπόν η CIA στην Ελλάδα? Και να σας πω και κάτι. Μην πιστέψετε ποτέ ότι έχει έναν άνθρωπο CIA στην Ελλάδα. Μπορεί να έχει 10, μπορεί να έχει 15. Όταν εμείς ξέρουμε τον έναν, όπου αυτός ο ένας λέει ότι έχει 6.500 ακίνητα και τα αποδεικνύει. Όταν αυτός ο ένας άνθρωπος έχει από 600 δις έως 800 δις λογαριασμούς στην Ελλάδα. Σοβαρό νούμερο. Πολύ σοβαρό. Και τότε σου λέει αυτό δεν είναι δηλαδή. Βλέπεις λοιπόν τι κάνει η CIA. Και τι θέλει αυτή η υπηρεσία να έχει αυτά τα λεφτά? Και τι θέλει αυτή η υπηρεσία να μου ορίζει, να μου καθορίζει το real estate? Φαντάζεστε τι έχει κάνει. Το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο σκάνδαλο, το οποίο θα το εξετάσουμε και θα το βγάλουμε, τον τρόπο που θα το βγάλουμε είναι στις επόμενες μέρες.
ότι ομιλεί ότι ο άνθρωπος αυτός έχει δώσει 140 δισεκατομμύρια από το 67 και δόθε σε όλα μου τα πολιτικά παιδιά. Μάλιστα. Μιλάμε. Ακούσατε. Αν θα τα βγάλετε στον αέρα αυτά, κύριε Σόρα, είναι ανατροπή στην ουσία. Αυτό είναι η καθημερινή ζωή της Ελλάδος, των υπηρεσιών και των ανθρώπων. Εν πάση περιπτώσει, για να μην ξεφύγουμε από το θέμα, θα σας πω ότι δηλώνουν κάποιες πληροφορίες που θα τις ελέγξουμε και αυτές, ότι αγαπητοί μου, αγισμένο το σκληρό δίσκο με όλα αυτά. Ακούσατε. Η Βουλή των Ελλήνων έχει ενημέρωση για όλα αυτά τα ποσά. Δηλαδή, με σφραγισμένο σκληρό δίσκο. Θα το μάθουμε αυτό. Είναι εύκολο. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό αυτό. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα τι συμβαίνει στην Ελλάδα και από πού έχουν βγει αυτά τα χρήματα. Βλέπετε. Άρα λοιπόν βλέπουμε να έχουμε 6,5 ακίνητα και μπορεί να υπάρχει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο και ένα τέταρτο που απλά δεν το ξέρουμε. Μπορεί να είναι και 100 και δεύτερο. Άρα αντιλαμβάνεστε γιατί δεν έχει γίνει κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μάλιστα. Έγινε κτηματολόγιο στην Ελλάδα. Όλες οι χώρες του κόσμου έχουν. Εμείς γιατί δεν έχουμε. Δεν έχουμε εμείς. Εμείς είμαστε 100 χρόνια πίσω στο κτηματολόγιο. Δεν υπάρχει. Είσαι πίσω, αγαπητέ μου, πώς θα κάνεις κτηματολόγιο. Ένας άνθρωπος έχει 6,500 ακίνητα, σου λέω τώρα. Πού θα μπουν αυτά τα ακίνητα. Όταν θα χτυπάς τον Google Earth, πρέπει να σου κάνει τα ακίνητα. Γωνία τα δεν είναι αυτού, αυτού. Αυτό τι θα βάλουν. CIA θα βάλουν απάνω. Μπράβο. Έτσι. Τι θα βάλουν τη CIA, πιανού. Βλέπετε λοιπόν τι μου έχουν κάνει στη χώρα μου. Δεν τα ξέρετε αυτά. Δεν οφείλετε να τα μάθετε. Δηλαδή, συγγνώμη, συνέλληνες και Κύπροι. Δεν θέλετε να μάθετε τι έχει συμβεί στο σπίτι σας. Θέλουμε, κύριε Σόρα. Θα σας πω κάτι. Ακούστε, κύριε, θα σας πω και κάτι. Κάποιοι Κύπροι μας λένε καλαμαράδες. Ωραία. Ναι. Νιώθουν οι Κύπροι ότι τους έχουν πουλήσει οι Έλληνες. Αγαπητοί μου αδέρφια Κύπροι, δεν σας πουλήσαν οι Έλληνες. Οι Εβραίοι σας πουλήσαν. Ο Καραμαλής δεν είναι Έλληνες. Ο Παπαντρέου δεν είναι Έλληνας. Ο Σιμίτης δεν είναι Έλληνας. Κανείς από δάφτους δεν ήταν Έλληνας. Και ο Βασιλιάς δεν ήταν Έλληνας. Γλίτσμπουργκ. Βέβαια, Βαβαρία. Αν τον Καποδίστρια δεν ήταν Έλληνας. Αφού δεν ήταν Έλληνας κανένας, γιατί ρίχνετε το βάρος ότι Έλληνες σας προδώσανε. Δεν σας πρόδωσαν ελληνική κυβέρνηση. Σας πρόδωσε σιωνιστική εβραϊκή κυβέρνηση. Έτσι. Με κουμάντο το κύριες. Δεν σας πρόδωσαν τα τέτοια σας Έλληνες. Χάσαμε 450 λεξοπιστές στην Κύπρο. Τους πυροβολούσαν στον αέρα σαν τζιροπούλια. Ναι ή όχι. Έτσι είναι, κύριε Σόρα. Έτσι είναι. Έχω χάσει αδερφό τον πυροβολόγο στον αέρα. Που εν πάση περιπτώσει, αν το θέλετε και κανόνας πολέμου, λέει απαγορεύεται τον λεξοπιστή να τον πυροβολεί στον αέρα. Θα βάλει τα πόδια του κάτω και μετά θα τον πυροβολήσεις. Τους πυροβολούσαν στον αέρα. Ξέρετε στον αέρα ποιος τους σκότωνε. Όχι, κύριε Σόρα. Όχι Τούρκοι, Κύπροι. Μάλιστα. Γιατί η εντολή που είχαν πάρει οι άνθρωποι, την ψευδή εντολή, την παραπληροφόρηση, ναι. Όλη αυτή η παραπληροφόρηση που γίνεται παντού, είτε στον πόλεμο και αυτό ο πόλεμο τώρα που γίνεται, παραπληροφόρηση έχουμε. Ο κάθε Γναντίο, ο κάθε Φούδας, το κάθε άλλο ζωντανό, το κάθε καθεστωτικό καθήκη, λέει λοιπόν ότι να είναι για μένα. Ενώ δεν έχει την ψυχή να με βάλει κάτι για να πει να το κυρίσω. Τι είναι εδώ. Δείχτε μου τι είναι, σας παρακαλώ, γιατί η πατρίδα αυτή είναι δικιά μου, τα παιδιά μου ζουν και εδώ. Αλλά ένα μεροκάματο που μπορεί να παίρνει, έχασε το μεροκάματο αυτό, ρε φίλε. Κοίτα πως είναι καταραμένο γίνεται το μεροκάματο. Δεν μπορεί να το φας το ψωμί. Το ψωμί που θα σου δώσει αυτό το μεροκάματο είναι πικρό. Δεν μπορούμε να το πούμε, Έλληνες. Όταν δεν έχουμε αποδείξεις. Όταν δεν έχουμε αποδείξεις, κύριε Σόρα, απλά είναι πάρα πολύ εύκολο για τον οποιονδήποτε, για αυτά τα παπαγαλάκια, να κολλάνε ταμπέλες. Και ιδιαίτερα σε εσάς. Και ξέρετε το λόγο, εσείς καλύτερα από μένα. Αγαπητέ Κύπρι, δεν σας προδώσαν οι Έλληνες. Που τώρα πόσοι Έλληνες να πούνε ότι μας σκοτώσαν οι Κύπροι. Πήρα μια πληροφορία ότι αυτοί που κατεβαίνουν είναι Τούρκοι. Και τους σκοτώναν στον αέρα. Οι Κύπροι νομίζω ότι τους σκοτώνουν. Τούρκοι. Και οι Έλληνες πεθάνανε από κυπριακές σφαίρες. Δεν μπορεί όμως κανείς σε αυτή την παραπληροφόρηση. Δηλαδή ποιος πρόδωσε ποιον. Καταλαβαίνετε. Ήρθαν τα παιδιά μας εκεί και τα σκοτώναν Κύπροι. Εμείς δεν το νιώθουμε έτσι όμως. Ξέρουμε τι έχει γίνει. Άρα λοιπόν μας έχουν γελάσει, μας έχουν κοροϊδέψει όλους. Μα σκοτώναν στον αέρα σαν τζιροπούλια. Όπως γελάσανε τους Έλληνες, εμάς τους καλαμαράδες που λένε εδώ στην Κύπρο, και είναι καλή αυτό που λένε οι. Που μας λένε οι καλαμαράδες, δεν έχει καμία άσχημη. Οι καλαμαράδες λένε που ήρθαν στην Κύπρο και ήσαν βρωμιάρδες. Γιατί να μην ήσαν Εβραίοι, επειδή είχαν ελληνικό διαβατήριο. Γιατί ρε φίλε. Γιατί στην Ελλάδα ποιος έχει ελληνικό διαβατήριο είναι Έλληνας.
Τουλάχιστον αυτό το είπε και ο Παπανδρέου ο Γιώργος. Λέει μια μέρα στη Βουλή, εάν κάνουμε εξέταση DNA, κύριε, στη Βουλή το είπε, δεν θα είναι κανείς αυτή την αίθουσα. Αν κάνουμε εξέταση DNA καταγωγής, αν είστε Έλληνες, δεν θα είναι κανένας σε αυτή την αίθουσα. Το είπε ο άνθρωπος, μόνος του. Τουλάχιστον έχουν και την αυτογνωσία. Ναι. Το είπε ο υπουργός της χώρας. Μάλιστα. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου. Φαντάζεστε τι λέμε. Άρα λοιπόν, μην νιώθετε πονεμένοι, μην βγάζουμε ταμπέλες. Δεν είναι έτσι. Έχουν αλωθεί όλα γύρω μας, τα οποία τώρα θα πρέπει να τα ξαναβάλουμε στη θέση τους. Πρέπει να τα βάλουμε στη θέση τους. Και θα πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε κάπου. Σήμερα λοιπόν οι Κύπροι μας έχουν κοροϊδέψει, μας έχουν αλλοιώσει, μας έχουν γονατίσει. Σήμερα λοιπόν, εμείς είμαστε οι δυνατοί. Όλη η αγορά είναι δικιά μας. Απλά έχουν τη διοίκηση και σου κάνουν ό,τι κουστάρουν. Αν πάρεις τη χώρα σου στα χέρια, σταματάει αυτό κύριε. Δεν θα κάνει κανένας ό,τι γουστάρει. Θα δεις τι έχει γίνει, θα δεις πόσα έχουν κλέψει, θα δεις πόσα έχουν πάρει, θα δεις που έχουν πάει, θα δεις σε ποιες τσέπες είναι, με ποιον τρόπο πήγαν, θα τα δεις όλα ρε Κύπρια και Έλληνα, θα τα δεις. Άσε να τα δεις λοιπόν, είναι στο χέρι μας να τα δούμε. Πρέπει να πάρεις τη χώρα σου. Από εδώ και πέρα λοιπόν, έχεις πολύ άξια παλικάρια στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Έχουμε καλά μυαλά, έχουμε καλές πένες, έχουμε καλό DNA. Και εν πάση περιπτώσει, ας δικήσουν οι Έλληνες στην Ελλάδα, οι Κύπροι ας τη δικήσουν, οι Κύπροι την Κύπρο τους. Δεν έχουμε Κύπριους καλά παιδιά, πρέπει να είναι ή Εβραίοι, ή Μασόνοι, ή δογματισμένα. Βεβαίως και έχουμε και λαμπρά μυαλά, όπως είπατε κύριε Σόρα. Και βέβαια, τα οποία σας είπα, άνθρωποι δογματισμένοι δεν πρέπει να είναι ξανά ποτέ στην πολιτική, ούτε στα δικαστήρια. Μπορείτε να φανταστείτε ένα δικαστή ο οποίος είναι άγριο χριστιανός. Πάρτε μια θεία από την εκκλησία η οποία είναι και πιστεύει τον παπά και τον έχει σαν Θεό, τον παπά της ενορίας της. Και βάλτε τη δικαστής. Και φέρτε τους, πηγαίνετε τους μουσουλμάνους να τους δικάσει. Θα τους αποκεφαλίσει όλους, το καταλαβαίνετε. Ναι ή όχι. Ναι, έτσι είναι κύριε Σόρα. Μπορείτε να πάρετε μια γιαγιούλα η οποία πάει για ψυχή, νομίζω ότι θα πάει στον παράδεισο και έχει ο Άγιος Πέτρος κανένα κλειδί. Από αυτά που λένε αυτά τα ζώα, να πάρετε αυτή τη γιαγιά, να την πάτε να την κάνετε δικαστή, να περάσετε εκεί πέρα 10 μουσουλμάνους, να δείτε τι θα τους πει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν γίνεται να είναι δογματισμένος ο δικαστής. Δεν γίνεται να είναι μασόνος ο δικαστής, ο οποίος είναι δόγμα η μασονία. Η μασονία είναι δόγμα, πολύ σοβαρό δόγμα, δηλαδή σοβαρό με την έννοια έχει τεράστια ευθύνη, έχει καταδικαστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως σατανική και ρατσιστικό δόγμα, όπως και ο σιωνισμός έχει καταδικαστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν τα λέω εγώ. Έχει καταδίκει στα Ηνωμένα Έθνη ως το πλέον επικίνδυνο ρατσιστικό δόγμα στον πλανήτη. Και η μασονία και ο σιωνισμός. Ναι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν γίνεται τώρα μέσα να κάνουμε στραβά μάτια. Δεν γίνεται στην πολιτική μου πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής να είναι δογματισμένος, να είναι μασόνος. Αν και στα χρόνια τα δικά μας είδαμε ότι αν δεν είναι μασόνος δεν γίνεται ούτε παπάς, δεν γίνεται ούτε αρχιεπίσκοπος, δεν γίνεται όχι παπάς, δεν γίνεται αρχιεπίσκοπος, δεν γίνεται μητροπολίτης και δεν γίνεται πολιτικός. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Είναι δογματισμένοι άνθρωποι. Αυτοί οι δογματισμένοι λοιπόν έχουν κάτι πράθει. Βέβαια. Έχουν παράκρουση. Έχουν παράκρουση κυρίοι και πρέπει να προσέχουμε. Τώρα λοιπόν μιλάμε ότι τη χώρα μας αυτή τη σκοτώσανε. Είναι καιρός να πάρουμε τη χώρα μας στα χέρια μας κύριε Σόρα. Το άσχημο με όλους αυτούς που δεν έχουν κανένα πρόβλημα είναι ότι είναι στρατιώτες κάτω από μια συγκεκριμένη ομπρέλα και θα εκτελέσουν εντολή. Δηλαδή, εάν κάπου υπάρχει ένας μασόνος, δικαστής, λέω τώρα, και υπάρχει μια μεγάλη υπόθεση και πάρει τηλέφωνο ή πάρει εντολή από τη λέσχη του τη μασονική της τώρα του ότι πρέπει να καταδικάσει αυτόν, σας λέω ότι θα τον καταδικάσει. Και ακόμα και αν έχει δίκιο ο άνθρωπος, θα καταδικαστεί. Γιατί θα πρέπει στρατιωτικά, όπως τον έχουν χτίσει και όπως είναι το δόγμα του, να εκτελέσει τη διαδικασία αυτή. Εντολή. Δηλαδή θα βλέπει τον άνθρωπο ότι είναι αθώος και ο δικαστής θα τον δικάσει γιατί απλά είναι μασόνος και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί αυτό έχει υπογράψει. Έτσι το έχει δεχτεί το δόγμα αυτό, καταλάβατε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί μες στην πολιτεία και μες στη δικαιοσύνη μου. Γίνεται ποτέ η δικαιοσύνη μιανού κράτους να μην μείνει στους νόμους, να μην μείνει στα στοιχεία και να είναι αδογμάτιστος. Οπότε μιλάμε για έναν δικαστή. Καταρχάς είναι λειτουργήμα. Δεν μπορεί ο δικαστής να είναι δογματισμένος τώρα. Ε. Δεν μπορείτε να πείτε σαν να βάλετε. Πάρτε λοιπόν από τα τρελοκομεία που δεν ξέρω πώς έχετε εκεί και κάντε τους δικαστές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι χειρότερο, καλύτερο να βάλεις τον τρελό παρά να βάλεις ένα δογματισμένο άνθρωπο εκεί. Καταλαβαίνετε ότι θα πάρει ένα τηλέφωνο το οποίο απλά θα κάνει σαν στρατιώτης αυτό που θα του πούνε. Και εμείς σε νοιάζει για την καριέρα σου, θα το κανονίσουμε εμείς.
Άρα λοιπόν, αν κάποιος δικαστής πάθηκε κάτι, θα το κανονίσουν ή κάποιος τραπεζίτης, αν το θέλετε έτσι. Ή κάποιος σε έναν οργανισμό, σε ένα υπουργείο. Είναι δυνατόν τα υπουργεία σου να είναι μαζεμένοι άνθρωποι, δογματισμένοι και μιλάς για δημοκρατία. Για ποια δημοκρατία? Δεν υπάρχει δημοκρατία. Μιλάς για λαϊκή βάση, για ποια λαϊκή βάση? Για ποια? Εν πάση περιπτώσει λοιπόν ο λαός έχει δικαίωμα να πιστεύει να κάνει που θέλει. Κάποιες θέσεις τις θεωρώ τόσο κεραίες και σήμερα αν είχες ανθρώπους οι οποίοι ήταν με πίστη στην Κύπρο, με πίστη στο Σύνταγμα, με πίστη στην αλήθεια, με αρετή ρε παιδί μου που δεν υπάρχει πουθενά, με δίκαιο, με το αίσθημα του δικαίου, σήμερα δεν θα επέτρεπε να γίνουν τέτοια πράγματα σε ένα μεγαλόπνο σχέδιο σιωνιστικό, εβραϊκό, ή ο παπάς σας λοιπόν να με κοιτάει και να μου λέει, εγώ μιλάω με τους ουραφίλους, είμαι μια χαρά μου λέει, κύριε και φύγει μου. Πολύ ωραία, του λέω να εκτελέσουμε. Τι να εκτελέσει, δεν κεράτα, αφού να πούμε είσαι δογματισμένο. Και είσαι και χειρότερα δογματισμένο. Δηλαδή δεν είσαι ούτε με το χριστιανικό κομμάτι. Γιατί το χριστιανικό κομμάτι που είναι στην Κύπρο θα έπρεπε να το στηρίξει. Παραέβγαινε, είδατε λοιπόν οι λέξεις. Δεν είναι αυτό που λέμε κύριοι συνέλληνες και Κύπροι. Είναι αυτό που κάνουμε. Έλεγε λοιπόν στην Κύπρο ο παπάς. Η περιουσία της Οκυσίας είναι του Κυπριακού λαού. Χαιρόσου μας. Τι να χαρεί, ψεύτης είναι. Ψεύτης είναι, δεν το νιώθει που λέει. Πλάκα σου κάνει. Γιατί και πώς θα τη δώσει. Πού σε βοήθησε λοιπόν ο παπάς? Τι έκανε ο παπάς? Εγώ δεν του είπα να βάλει δική του περιουσία. Για να κάνει το αυτονόητο. Να βάλει την τραπεζά του μπροστά, να βάλουμε λοιπόν τα χρήματα εμείς, να κατεβάσουμε για την Κύπρο τα χρήματα. Και η κυβέρνηση λοιπόν, άμα δεν ήθελα, μην τα έπαιρνε. Γιατί δεν το έκανε. Τι θα έκανε ο παπάς? Ίσα ίσα θα κάνει και 500. Μα με ποιον θα πάει? Με μένα, συνέλληνα θα πάει. Μα είναι δογματισμένος, είναι ήδη μασόνος ο άνθρωπος και είναι και αρχιεπίσκοπος. Τι λέμε τώρα, δηλαδή είναι ευρεόπαιδο σοβαρό το παιδί. Έμαθα μετά μια άλλη πληροφορία ότι έκανε 4 χρόνια στο Θιβέτ, έκανε μαζί με τους Σάολι. Αν αληθεύει αυτό, ας μου το επιβεβαίωσε. Α, μάλιστα. 4 χρόνια στο Θιβέτ. 4 χρόνια στη βαθιά Μογγολία. Άρα αντιλαμβάνεστε με τι έχουμε να κάνουμε και ψηφίζουμε τον Αρχιεπίσκοπο. Ωραία. Γιατί δεν τα αλλάζετε όλα αυτά που δεν σας αρέσει? Ό,τι δεν σας αρέσει, γιατί δεν τα αλλάζετε? Γιατί τα αφήνετε εκεί να σας καταστρέψει συνέχεια? Ε? Τι παχιά λόγια έλεγε? Εγώ για το καλό της Κύπρος μου και εγώ θα βγω στον άμβονα και να φάνω. Αυτό υπέγραψε. Σου δίνω 500 και θα βγει στον άμβονα, του λέω, να λες ακριβώς το θέμα με τα λεφτά στην τράπεζα. Εντάξει κύριε Σόρα, μου λέει με την. Λοιπόν, πού είναι αυτό? Πού είναι όλα αυτά, αγαπητοί μου? Κύριε Σωρά, να σας κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που είπατε. Μιλήσατε με τον πρόεδρο της Βουλής. Μιλήσατε με αρκετούς ανθρώπους εδώ στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Επίσης και με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου και της Ελλάδος. Όμως, αυτοί οι ανθρώποι αντιτίθονται απέναντι σε εσάς. Όχι, δεν αντιτίθονται απέναντι σε εμάς. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εδώ έχει μια μεγάλη σημασία και πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Εγώ δεν πήγα να κάνω ένα deal με ένα κράτος ή με μια αρχιεπισκοπή ή με ένα πατριαρχείο ή με ένα πατριαρχείο σαν σώρας. Δηλαδή να κάνω ένα deal, σας δίνω αυτά, δώστε με αυτά ή να ζητήσω μια εξυπηρέτηση. Πήγε να κάνω deal για όλο τον Κυπριακό λαό. Αν πήγαινα σαν σώρας θα είχα πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Αλλά πήγαινα για τον Κυπριακό λαό και πήγα για τον ελληνικό λαό. Είναι γνωστές οι διαθέσεις σας, κύριε Σωρά. Δηλαδή, αν πήγαινα τώρα να κάνω ένα deal με το κράτος σας, θα είχα καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είχα πάρει τις έργα μέσα, θα είχα πάρει και 10 παραλίες, θα είχα πάρει και ένα δέκο, θα είχα βγάλει και μια τράπεζα. Αν ήμουν δηλαδή του συστήματος, εύκολα για μένα τα πράγματα, θα μοίραζα και κάποια ποσοστά, θα τα βρίσκα όλα αλλιώς. Τώρα να δώσω τον παπά 500 για να κρατήσουμε, για να βγάλει τα λεφτά να τα βάλει στην τράπεζα, για να ξεχρεώσουμε τον Κυπριακό λαό με 0% και σιγά σιγά να τα χαρίσουμε και τα χρήματα. Δεν νομίζω ότι είναι τίλικα, παιδιά. Δεν είναι τίλικα αυτό που έκανε. Αυτό δεν βόλευε κανέναν. Αφού και από τις παγκόσμιες κοινωνίες φωνάξαν πάρα πολύ δυνατά ότι βάλτε 5%, υπήρχε χώρα που κάναμε προσφορά σε χώρα των Βαλκανίων, να πω. Και μας είπαν ότι βάλετε 5% και θα πάρουμε χρήματα από εσάς. Προσέξτε τι είπα. Για να μην σπάσουμε την αγορά που τρέχουν στις χώρες, θα πάθετε πλάκα. Θέλω να ξέρετε ότι η Ελλάδα πληρώνει 70 δις το χρόνο τόκους. Μπορείτε να μας πείτε ότι ο τόκος είναι 1%. Προσέξτε. Υπάρχουν νούμερα λοιπόν τα οποία λένε ψέματα. Οι εφημερίδες λένε τα μεγαλύτερα ψέματα. Και ποτέ δεν θα πάρετε αλήθεια από κανέναν πολιτικό άνδρα και από καμία εφημερίδα και κανάλι. Η Ελλάδα βεβαιωμένα πληρώνει 70 δις το χρόνο τόκους.
για να πληρώνει 70% στα 270 δις που δηλώνανε. Γιατί είδαμε και το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων της Αμερικής να δηλώνει τη θέση του στην Ελλάδα. Έχουμε αυτό το έγγραφο από το Υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων της Αμερικής, που η σελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος δηλώνει ότι το χρέος το ελληνικό πριν ένα χρόνο αυτά είναι 235 δισεκατομμύρια, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει 275. Και ρωτάει το Υπουργείο Αμήνης της Αμερικής, παρακαλώ πέστε μας, ποιο είναι το αληθινό νούμερο, γιατί ανάμεσα σε 55 δις. Δηλαδή παίρνουν τα 55 δις, είναι με τις λέξεις. Δεν συνεννοούνται ακόμα και πόσα λεφτά πρέπει να βάζουμε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έχει γίνει. Είναι ένα σολολό, θα έλεγα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ως εξής. Ότι δεν πήγαμε να κάνουμε deal σαν χώρα. Υπήρξε χώρα λοιπόν η οποία τους δώσαμε τα χρήματα με μισό τα 100 και γυρίζει και λέει, εάν μας βάλετε 5% θα τα πάρουμε από εσάς. Πρόσεχτε να δείτε, για να μην σπάσουμε την παγκόσμια κοινωνία με τον τόπο. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν πόσο είναι ο τόπος στην Ελλάδα. Εσείς ξέρετε γιατί οι επίθεσεις λένε 1-2% είναι 2%. Ό,τι θέλουν 20. Λένε. Κανείς μα πιστεύετε, δεν μπορείς να το ελέγξεις, είσαι μακριά από τα κοινά, είσαι μακριά. Μα και ο τόπος και παράνομος δεν είναι, κύριε Σόρα. Και όλοι οι μηχανισμοί είναι παράνομοι και καθεστοντικοί, οπότε δεν σου λέει κανένας την αλήθεια. Ακόμα και οι βουλευτές σου πρέπει να είναι καθεστοντικοί, διαφορετικά δεν επιζεί αυτό το σύστημα το καθεστώς. Αν δεν επιζεί το καθεστώς, ζει η ελευθερία, ζει το σύστημα είστε εσείς. Άρα λοιπόν εσείς πρέπει να κυβερνήσετε τη χώρα σας, να απομονώσετε όλα αυτά τα καθαρματάκια που σας διαλύσαν τη ζωή για τη χώρα, να δείτε πόσο κακό σας έχουν κάνει και αμέσως να πάτε σε ανάκαμψη, γιατί δεν θα έχετε πάντα αυτή την ευκαιρία που έχετε. Υπάρχει ένα τρένο το οποίο περιμένει για λίγα δευτερόλεπτα. Στο κοσμικό κομμάτι το δευτερόλεπτο μπορεί να είναι πολλά χρόνια. Αλλά σας λέω λοιπόν, αυτή την ευκαιρία ούτε η Ελλάδα ούτε η Κύπρος θα την ξαναέχει. Είναι μοναδική στιγμή και είναι τόσο το timing όριμο το οποίο πρέπει να ενδώσετε όλοι. Πρέπει όλοι οι Κύπροι να μπείτε στη διαδικασία να καταλάβετε τι σας έχουν κάνει, πώς το έχουν κάνει και να πάρετε τη χώρα στα χέρια σας. Υπάρχει τρόπος. Ήδη εγώ θα προτείνω στην Κύπρο, ήδη και σε μηχανισμούς μου και σε εσάς το έχω πει, και προτείνω στην Κύπρο να τρέξει διαδικασία με ψήφισμα όπως είναι των Ελλήνων, εδώ θα τρέξει ψήφισμα Κυπρίων. Βεβαίως. Τις επόμενες μέρες, θεωρώ μέχρι τέλη του μήνα, θα είναι έτοιμο αυτό, να βγει ένα ψήφισμα σαν της Ελλάδος, το οποίο ο Κύπριος θα υπογράψει ότι αγαπάει τη χώρα του, ότι θέλει τη χώρα του και μπορεί να τη διοικήσει. Και έχει και τα χρήματα να τη διοικήσει. Κάτω Κύπριο, δοκίμασε, δεν χάνεις τίποτα, άσε τα ζωντόβολα να λένε. Ναι. Πάντα θα υπάρχουν τα ζωντόβολα. Άλλωστε η γιαγιά μου έλεγε ότι αν κλωτσίσεις ένα σκατό όπως περπατάς στον δρόμο, απλά θα λερώσεις το παπούτσι σου. Οπότε μην δίνετε σημασία στον κάθε καθεστωτικό. Έχετε μια δικιά σας διανόηση, έχετε δικιά σας νόηση. Μπορείτε να τα καταφέρετε, να τους δείξετε ένα καλό μάθημα. Ότι είστε παρόν, ότι ξέρετε τι συμβαίνει και ότι δεν ανέχεστε άλλο αυτή την αλητεία, την κλοπή, όλη αυτή τη διαφθορά, αν το θέλετε, και παγκόσμια, έτσι. Η Κύπρος έπεσε, οι Κύπροι δεν υπάρχουν, οι Κύπροι είναι γύφτιοι, οι Κύπροι είναι διεφθαρμένοι, αυτό λένε και για τους Έλληνες. Αν και είπα, θα ζητήσουν μια συγγνώμη από τον Ελληνισμό για να τους συγχωρήσω διαφορετικά, δεν θα σταματήσω πουθενά. Έτσι. Έχουν μόνο να λένε μεγάλες κουβέντες, κύριε Σόρα, έτσι, χωρίς αποδείξεις για οτιδήποτε κι αν είναι. Ακόμα μας έχουν βγάλει τεμπέληδες, τα κάνουμε στο δικό μας το κράτος. Μας υποδεικνύουν οι ξένοι τι να κάνουμε εμείς. Να σου υποδείξουν δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σε κλέβουν όμως έχουμε πρόβλημα. Εμείς έχουμε πάρα πολλά στοιχεία και μπορούμε να τα αποδείξουμε. Όταν μιλάγαμε για την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μόνο 4,5 δις. Μετά έγιναν 9, μετά έγιναν 11, μετά έγιναν 20, μετά έγιναν 40, μετά έγιναν 45. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται μέσα σε 8 μήνες 45 από τα 4,5. Το νησί δεν αντέχει τόσα χρήματα. Πάντως δηλώνω ότι με 50 δις η Κύπρος θα είναι 7 φορές το Μονακό και μπορούμε να τα αποδείξουμε. Μπορούμε να πάμε σε πολύ μεγάλη σταθερότητα. Το πετρέλαιο δεν είναι πρόβλημα. Ούτε το πετρέλαιο θέλουμε, ούτε τίποτα. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας που δεν πιστεύω στο πετρέλαιο, πιστεύω στην πράσινη φυσική ενέργεια και έχουμε. Έχω άλλους δύο οργανισμούς θα πω και έχω και κάποιους άλλους κρυφούς που δεν θα σας πω, αλλά έχω πολύ καλά συστήματα, έχω τεράστιες καινοτομίες, οι οποίες αύριο το πρωί, εάν θελήσουμε να αλλάξουμε τον ενεργειακό χάρτη στον πλανήτη, το πετρέλαιο απλά θα είναι ένα βρώμικο προϊόν ή ένα καλό προϊόν, αν το θέλετε, γιατί πράγμα το πετρέλαιο είναι πολύ καλό προϊόν και όχι να το καίμε στα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχει θέμα λοιπόν πετρελαίου για μένα, ούτε φυσικού αερίου.
Άλλωστε, όπως κινείται η γη, μόνη της, έτσι κινούνται όλα πάνω στη γη. Όπως κινείται το αίμα μας μέσα στο κορμί μας από δεξιά προς τα αριστερά και δεν σταματάει πουθενά, είναι λοιπόν μια κινητήρια δύναμη στην οποία την έχει η ίδια η γη. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε πάρα πολύ καλές δομές και καινοτομίες να σταματήσουμε αύριο αυτό που λέγεται ενέργεια. Το αν μας συμφέρει να το κάνουμε ή αν πρέπει στρατηγικά να το κάνουμε είναι ένα άλλο κομμάτι. Πάντως, αν χρειαστεί να μπούμε σε ένα τεράστιο πόλεμο, θα μπούμε. Υπάρχουν χιλιάδες πράγματα λοιπόν που μπορούμε να μπούμε σε ένα τεράστιο πόλεμο που δεν τον φαντάζονται ποτέ. Μπορούμε όμως να κάτσουμε, να ρυθμίσουμε τις οικονομίες μας, να μην έχουμε ένα παραλήρημα της οικονομίας ή ένα γενικό σπάσιμο αξιών της οικονομίας. Μπορούμε λοιπόν να κάτσουμε. Σας λέμε λοιπόν ότι είναι το αυτονόητο και το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε, να δώσουμε αυτά τα ποσά τα οποία είναι ένα ομόλογο, είναι, δεν είναι 7, δεν είναι 15, από το ίδιο σύστημα που είναι η Ελλάδα, η Μάουρη, η Βολιβία, η Νικαράγουα και η Αφρική, και θα δείτε τις επόμενες μέρες τι έχει γίνει και πώς θα γίνει. Άρα λοιπόν, εμπιστοσύνη να έχετε στον εαυτό σας, να μην πιστέψετε σε μένα, αλλά να πιστεύετε σε εσάς. Άρα λοιπόν, εγώ μέχρι τώρα απέδειξα και με τα δικαστήρια στην Ελλάδα τι έχετε εσείς στα χέρια σας. Βεβαίως. Θα βγει ένα μεγάλο ψήφισμα και προκαλώ, όλους προκαλώ να δείξουν όλο τον ελληνικό τους εαυτό και όλα τα θέλω τους που θέλουν για την πατρίδα τους. Και να τρέξουν σε ένα ψήφισμα Κυπρίων όπως έχει γίνει στην Ελλάδα, το οποίο σε επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί και θα βγει να μαζευτούν τουλάχιστον 500.000 υπογραφές και να καταλάβουν όλοι στην Κύπρο ότι η Κύπρος έχει Κυπρίους. Έτσι. Και ό,τι θέλει ο Κύπριος κάνει. Όχι το κάθε ζώο που νομίζει, το κάθε στρατήτη, το κάθε μασόνο που νομίζει ότι έχει δυνατότητα. Μπορείτε να ακυρώσετε τα πάντα. Αυτά τα συστήματα είναι χάρτινα, δεν υπάρχουν. Είναι πολύ μικρή η ελίτ, η ηλίθεια που νομίζω θα σε διοικήσει. Δείχτε τον εαυτό σας, βγάλτε το ελληνικό DNA σας, βγάλτε το ταπεραμέντο σας και θα καταλάβουν όλοι ποιοι είστε. Θέλω να κάνετε όλοι μια επίδειξη δύναμης. Μαζευτείτε όλοι και δηλώστε παρόν και θα καταλάβετε που όλοι θα πέσουν στα γονατά σας. Θα γονατίσουν όλοι μπροστά σας. Θυμηθείτε την ώρα που σας το λέω. Δείξτε παρόν και θα δείτε που θα γονατίσουν. Φοβούνται όλοι. Μπορείτε να τους δικάσετε, μπορείτε να τους κάνετε ό,τι θέλετε. Εσείς μόνοι σας. Γιατί όλοι εσείς είστε αστυνομικοί, εφοριακοί, τραπεζίτες, στρατός, τα πάντα, επιχειρηματίες, όλο το πνεύμα, όλος ο πληθυσμός, είστε εσείς. Πρέπει να δουλέψετε όλοι μαζί σαν ένα κύτταρο. Κάντε το συνέδριο. Κάντε το για μία φορά, δεν έχετε να χάσετε. Και κάντε κάτω από μια σημεία που έχετε χρήματα. Δικά σας είναι, σας τα δώσαμε, δεν σας τα πάρουμε πίσω. Ποτέ δεν θα τα πάρουμε πίσω. Βεβαίως, είναι εκεί. Είναι εκεί. Ναι. Κύριε Σωρά, θα ήθελα να πάω λιγάκι στον Καλλικράτη για την Ελλάδα. Για τους Δήμους. Ναι, αυτό που συμβαίνει στους Δήμους είναι λίγο δύσκολο να συμβεί στην Κύπρο. Έχετε μόνο 5. Και να μην μπορέσετε ποτέ να τους ξεκουμπώσετε. Άρα λοιπόν, αδίκως θα μιλάμε σε Δήμο. Μακάρι να έρθει Δήμος Κύπριος, μπορεί να γίνει ακριβώς όπως έχω διαβάσει το σύνταγμά σας. Ναι, ο Κύπριος ο Δήμαρχος μπορεί, υπογράφοντάς μου κάποια συγκεκριμένα χαρτιά, να φτιάξει τα έργα στο Δήμο του και να πάρει λεφτά από τα Παγκόσμια Ταμεία όπως η Ελλάδα. Μπορεί να γίνει. Βεβαίως, αν μπορέσετε ποτέ να φέρετε ένα Δήμο σε έναν βαθμό που να έχει μια καθαρή θέση, μια καθαρή καρδιά, να έρθει δίπλα μας, να υπογράψει και να ανέβουμε μαζί στα Παγκόσμια Ταμεία να πάρει αυτά που χρειάζονται οι πολίτες του. Εμείς θα βάλουμε τις εγγυήσεις, δεν θα βάλει ο Δήμος τίποτα, δεν θα πληρώσει ένα ευρώ πουθενά. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα, μπορεί να το κάνει, εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σκελετωμένοι οι Δήμοι σας, πολύ καλά κρατάνε δηλαδή τα ιστορές τους. Αν όμως υπάρξει τέτοιο δήμαρχος, θα είμαι πάντα μαζί του και κατευθείαν θα έρθω να κουβεντιάσω οτιδήποτε και να του δώσω οποιαδήποτε χαρτί. Είμαι online σε κάθε πρόστρεμα που θα μου πει ο Δήμος ο Κύπριος. Ναι, κύριε Σώρα, είμαι έτοιμος να υπογράψω. Οπότε συνοψίζουμε, κύριε Σώρα, εφόσον δεν υπάρχει Καλλικράτης εδώ, πάλι όμως ένας Δήμος μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας. Ναι, γιατί το καθές, ο νόμος και το συνταγμά σας δίνει το δικαίωμα στο Δήμο να είναι entity. Άρα ο Δήμος ο δικός σας είναι entity, είναι κυβερνήτης. Βάσει όπου διάβασα εγώ το συνταγμά σας. Άρα, άνοιγμα στους Κύπριους Δήμους, αύριο το πρωί όποιος Δήμος θέλει να περάσει στο συμβουλίο του, να του παραδώσω έγγραφα, να συζητήσουμε ό,τι θέλει με τις νομικές του υπηρεσίες και να εκτελέσουμε μια διαδικασία από τα δικά σας χρήματα. Μπορούμε εμείς να βάλουμε τις εγγυήσεις, να κατεβάσουμε δικά σας χρήματα, και πολύ παραπάνω από 50 δις. Αν και στους Δήμους, θέλω να διαβάσετε και τα χαρτιά μας που δίνουμε στην Ελλάδα. Οι Δήμοι που υπογράφουν στην Ελλάδα, υπογράφουν για τον ελληνισμό της Ελλάδος, της Κύπρου και απανταχού ελληνισμού. Πραγματικά δεν βγάζουμε ποτέ την Κύπρο έξω
και δεν αφήνουμε ποτέ την αδερφή μας έξω, τη μικρή μας κόρη. Αυτό είναι χρέος μας και καθήκον μας. Θα πρέπει να το καταλάβετε όλοι. Και παρακαλώ να πάρετε τα έγγραφα που έχουμε στους Δήμους, αν δεν τα έχετε, να τα στείλουμε σε κάποιους μηχανισμούς μας και να διαβάσουν στο σημείο που λέμε ότι απανταχού ελληνισμού, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρο, το λέμε ξεκάθαρα, Ελλάδα, Κύπρο και απανταχού ελληνισμού, δηλαδή με τα λεφτά των Δήμων που θα κατέβουν, όπου υπάρχει Κύπριος, ο οποίος είναι στον πλανήτη, μπορεί να εξυπηρετηθεί είτε με πανεπιστήμια, είτε με σχολεία, είτε με βοήθειες, είτε με οτιδήποτε. Θα είναι καλό να διαβάσετε όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία αφορούν εσάς Κύπριους και τους Έλληνες και όλους τους Έλληνες απανταχού. Η κοινότητα κυπριακή που θα είναι σε ένα μέρος του κόσμου, Νιγηρία, Μουρούντι, Κίνα, όπου να είναι, θα μπορέσει να εξυπηρετηθεί και να χρηματοδοτηθεί μια ολόκληρη κοινότητα η οποία θα μπορέσει να παίρνει χρήματα από το Δήμο του στην Κύπρο. Προκαλώ όλους τους Δήμους και προσκαλώ όλους τους Δήμους να έρθουν λοιπόν κοντά μας. Είναι η ώρα να δώσει χρήματα για κανένα Δήμο. Μπορούμε να φτιάξουμε τις πόλεις μας, μπορούμε να φτιάξουμε τις ζωές μας, μπορούμε να φτιάξουμε το μέλλον μας όπως θέλουμε και όπως το έχουμε ονειρευτεί. Είναι η ώρα. Εμείς είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε. Και δεν το κάνουμε μόνο για εσάς, το κάνουμε για όλους. Το κάνουμε και για τους εαυτούς μας. Θέλω να νιώσετε όπως νιώθουμε εμείς. Νιώθουμε το ίδιο. Θέλουμε τις χώρες μας ελεύθερες. Θέλουμε να ζήσουμε ελεύθερα έτσι όπως γεννηθήκαμε. Κανένα ζωντανό δεν θα μας βοηθήσει. Και νιώθω τόσο λυπημένος που τόσα ζώα, τόσο ανόητοι άνθρωποι μπορούν να δυναστεύσουν ανέγινα. Δεν το ανέχομαι και δεν το ανέχομαι άλλο. Θέλω όλους τους συνέλληνες μαζί μου να τελειώσουμε σε αυτό το τέλμα. Να βάλουμε μία σειρά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε εδώ και είμαστε παρόν. Δηλώστε μόνο παρόν και θα δείτε τι θα γίνει. Έτσι. Αυτά έχω να πω. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους σας. Μας δώσατε μία μεγάλη είδηση, κύριε Σόρα, εμάς εδώ στην Κύπρο. Αυτό σας έδωσα πολλές. Σας έδωσα πολλές. Για τους δημάρχους είναι σημαντικό. Και τη CIA τα στοιχεία, τα οποία σίγουρα έχουν γίνει και στην Κύπρο πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Έχετε Εγγλέζους, η Κύπρος έχει Εγγλέζους, έχει Ισραηλίτες, έχει Τούρκους, έχει Αμερικάνους, έχει Γερμανούς, έχει κάθε καρυδιάς καρύδι. Και σίγουρα δεν έχει τα καλύτερα παιδιά. Τα καλύτερα παιδιά έρχονται μόνο να φάνε, να πιούνε και να φύγουν. Τα άλλα μένουν μόνιμα και αφήνουν ρίζες. Είπα κάποτε ότι θα βγάλω τη λίστα των πρακτόρων. Έχω αργήσει να τη βγάλω. Αλλά πάντα είναι εκεί, περιμένει. Θα βγει όταν έρθει η ώρα. Όλα στην ώρα τους. Όλα την ώρα που πρέπει για κάποιο λόγο που πρέπει να γίνει. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Όλη η Κύπρος ενωμένη. Όλη η Ελλάδα ενωμένη. Σε λίγο θα είναι και η ανθρωπότητα. Πρέπει να δώσουμε πρώτοι το παράδειγμα. Ενωθείτε να τους δείξουμε πώς ακριβώς θα γίνει. Έχουμε τον τρόπο. Έχουμε το σχέδιο. Έχουμε τη στρατηγική. Έχουμε τα λεφτά. Έχουμε τη δύναμη. Έχουμε την ψυχή. Τα έχουμε όλα. Έτσι κύριε Σόρα. Αυτό κάνουμε. Έτσι κύριε Σόρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλή ελευθερία, κύριε Σόρα. Αυτό έχω να πω εγώ. Καλή ελευθερία. Καλή ελευθερία, καλή απελευθέρωση. Γεια σας. Καλή νύχτα, γεια.